cosmopod.gr Κόσμοbook. Νέοι ηθοποιοί διαβάζουν αξέχαστα κλασικά κείμενα. Η τιμή και το χρήμα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Σαν καλή νοικοκυρά ισχυώρα επιστήμη Εσηκώθηκε πρωί-πρωί από το κρεβάτι, εφόρεσε μόνο το μεσοφόρι τη, έσχιαξε λίγο τα μαλλιά τη, άνοιξε την πόρτα τη και βγήκε μια στιγμή στο λιθόστρο το καντούνι τη. Οι γειτόνιοι κοιμούνταν ακόμη. Εκοίταξε ψηλά το μικρό κομμάτι του ουρανού που ολοένα εφώτιζε και όπου έλαμπαν ακόμα δύο ή τρία αστέρια, εκοίταξε κιόλα στην άκρη του στενού του δρόμου τη θάλασσα, που απλωνόταν ω τα απέναντι τη βουνά τη στεριά, σταχτιά και ήσυχη, και ξαναμπήκε πάλι στο σπίτι της για να ανάψει φωτιά στο μικρό μαγειριό της. Ήταν γυναίκα μισόκοπη, έως 45 χρονών, λιγνή και ψηλή, με ζαρωμένο πρόσωπο, με πολλά μαλλιά άσπρα, αλλά τα μάτια της ήταν ζωερά και ακόμα νέα. «Θα κάμει ζέστα σήμερα», εσυλογίστηκε ανοίγοντας το μικρό παράθυρο του μαγειριού. Και βλέποντας πως το φως, δεν ήταν ακόμη αρκετό, άναψε με ένα σπίρτο το κατάμαυρο λιχνάρι που εκρεμότουν από ένα καρφί στον κοκκινοπό και καπνισμένον τοίχο πάνωθε από την ογνίστρα. Έπειτα εκείταξε τε γυρεύοντα με το βλέμμα την κούκουμα του καφέ, έσκυψε και πήρε κάρβουνα και τάναψε επιδέξια σε λίγε στιγμέ στο σιδερένιο φουρνέλο, φυσώντα τα με το στόμα πρώτα και στερνά με το βέντουλο. Και συλλογιζότουν. Έξι στήματα σφυρίδε από τέσσερα φράγκα το στήμα κάνουν έξι και έξι δώδεκα και δώδεκα εικοσιτέσσερα φράγκα. Ω το Σάββατο μεθαύριο θα γίνουν άλλα τρία, τρει ντουζίνε όλα όλα, 36 φράγκα. Θα πάνε και αυτά μαζί με τα άλλα στον κομμό και σα γίνουν εκατό, του τα δίνω και τα παίρνει στην τράπεζα. Μην τα ιδεί όμω πρώτα ο μεθύστακά μου, γιατί τα παίρνει και τα κάνει στάχτη αυτή στην ταβέρνα. Ωχ, τον εγνιάζει εκείνον για τα παιδιά μα, για τι κοπέλε μα. Τα μαυρισμένα μεγαλώνουν ωστόσο. Να, η ειρήνη μου εγίνει και πάει γυναίκα. Ανεπρόσμενα από αυτόν, αλή αλλή Ό,τι εκάμανε τούτα τα μπράτσα. Αλλιώ, ουδέ που κάμισον αλλάξουμε δεν θα είχαμε. Και αναστέναξε, κουνώντα το κεφάλι. Όλο παίζοντα με το βέντουλο, εφώναξε στην κρεβατοκάμαρη. Ε, Ρίνη, τι έπαθε σήμερα, άσικό σου, Μωρή κοπέλα. Με το νου πλουτένει η κόρη, με τον ύπνο η ακαμάτρα. Δεν ακούσε, ε. ή κάνει πω δεν ακούς! Ξύπνα, λέω. Ξύπνα. Ακόμα δεν εχάραξε, μητέρα, αποκρίθηκε από μέσα, χασμουριώντα η Ρίνη, που ήθελε να πάρει ακόμα ένα γλυκό σουρούπι. Είναι μεσημέρι, τη εφώναξε άσπλαχνα η μάνα τη. Σήκω. Πρέπει να το πάρει μάθημα, να σηκώνεσαι πρωί θα πας σε αντρό χέρια και ανάθεμα δεν θέλω να έχω από του γαμπρούς μου. Όλο με στο καντούνι ακούστηκε βιαστικό ποδοβολητό. Τι να είναι, έκαμε η νοικοκυρά προσέχοντα, και αφήνοντα το βέντουλο, εξαναβγήκε στην πόρτα. Από το γυαλό ανέβαιναν βιαστικά το καντούνι τρει άνθρωποι. Ο ένα του ήταν φορτωμένο με ένα βαρύ τσουβάλι που τον έσκυφτε. Οι άλλοι δύο τον εβοηθούσαν με τα χέρια για να μπορεί να τρέχει και αμέσω η νοικοκυρά εκατάλαβε τι συνέβαινε. Είναι λαθρέμποροι, είπε με το νου τη. Θα του έλαχε κάποιο μπελιά στο δρόμο. Πώ λεχομανάνε οι καημένοι από το φόβο του και από τον κόπο. Ωστόσο οι ανθρώποι είχαν ζυγώσει το σπίτι τη Επιστήμης και μπρο στην πόρτα τη, καθ' αυτό στο κατόφλι, εξεβοήθησαν με μια στοσακή. Γλίτωσέ μα, τη είπε ο ένα βιαστικά. Κρούψε το. Τον εγνώρισε ποιο ήταν. Δεν μπορώ, Αντρέα μου, να σε χαρώ, του είπε γλυκά. Η αρχή μα υποψιάζεται. Μα αυτή τη στιγμή ήρθε σημά κι και η τη, ακόμα από τον ύπνο, άντιτη κι αυτή και ξέπλεκη, και πρόβαλε το ξανθό τη κεφάλι με τα ρόδινα μάγουλα πάνω από τον ώμο τη μάνα τη και τη είπε με σπλάχνο. Θα το αρνηθεί του Αντρέα». Κι ο Ανδρέα, ωστόσο, αποκρενόταν. Η ώρα βιάζει. Μα κυνηγούνε. Κάμε ό,τι θέλει. Κατάδοσέ μα, σου το λέει η καρδιά. Και αμέσω με του συντρόφου του επήρε το φύγει προ τον ανήφορο. Ε, κατάλαβε μπελιά ώρα, μπονόρα που να μην είχα σηκωθεί, είπε η κυρία Επιστήμη σταυρώνοντα ανάποδα τα χέρια τη και κοιτάζοντα λυπητερά το τσουβάλι. Θέλει και δε θέλει, πιε γάιδα ρε αγίες, Και να σου λέω, Μωρή κοπέλα, να σηκώνεσαι πρωί. Έλα, μάνα, τη είπε χαμογελώντα η Ειρήνη. Πιάστο να το κυλήσουμε μέσα. Και χωρί να υπούν άλλο λόγο, το πιασαν και οι δύο με δύναμη και το σύραν με προφύλαξη στο σπίτι. Η Ειρήνη έκλεισε την πόρτα, έβγαλε από το πάτωμα που σε ένα μέρο ήταν κινητό δύο-τρει σανίδε και σε μία στιγμή το σακί έπεφτε μέσα στο κατόγι και το πάτωμα ξαναρχόταν στη θέση του, σαν να μην είχε γίνει τίποτα. Μα ο πατέρα τώρα εφώναζε από το κρεβάτι. Τι κάνετε, Μωρέ, παραδαρμένες. Θα σα βάλουν στη φυλακή και μένα μαζί σα. Θα πάρει τα παιδιά μα το λαιμό σου. Το δικό μου τόνομα όνομα πάρ το εσύ, γειτόνισα, του αποκρίθηκε η κυρία Επιστήμη, κάνοντα πω τη μόνη. Αφόντι μα και σπατάλησες ό,τι κι αν είχε στον τζιόγο, στο πιωτό και ο Θεό το ξέρει που αλλού, τώρα χλιέσαι τα παιδιά μα με θούα. Πώ θα βγει το Θεόψωμο. Μα δε μα λείπει, Μωρή γυναίκα, τη αποκρίθηκε καθίζοντα στο κρεβάτι και κοιτάζοντα την πόρτα τη κάμαρα, όπου τώρα η νοικοκυρά εστεκόταν τρομερή, παρέτοιμη να μαλώσει περισσότερο. Το φέρνει, βλέπει εσύ κάθε μέρα, του αποκρίθηκε, βάζοντα το γρόθο τη στη ζώση. Πού ήσουν να εψέ και επροψέ και πού θα πας απόψε, Στην ταβέρνα, ε, και ακόμα έχει μούτρο και μιλή. Ό,τι κι και απολάχη, τη απάντησε δειλά-δειλά, θέλοντα να τελειώσει η ίδια θα έχει το φταίξιμο. Μα ας αφήσουμε τώρα τι κουβέντε, άμε να μου φτιάξει τον καφέ να πάμε στη δουλειά μα. Δεν γνιάζεσαι παρά για την κοιλιά σου, του απάντησε με ημερότερη φωνή. Γιατί να είσαι έτσι καημένε. Και ξαναγύρισε στο μαγεριό τη, όπου τώρα τα αθράκια εξεψύχιζαν και το νερό δεν είχε ζεστάνει. Μα ένα νέο ποδοβολημό την έφερε πάλι στην πόρτα. Είναι η χωροφυλάκη είπε με το νου τη, χωρί κανένα φόβο. Α πάμε να του μιλήσουμε. Κιουριά, τη εφώναξε ο ένα. Μήπω πέρασαν δοθνεί. Ποιοι, το αποκρίθηκε χαμογελώντα. Δεν άξει τι πτήτ. Μα χτυπήσαν ανάθεμα του πατέρα τη, του νοματάρχη και μα φύγαν. Δεν τις είδη να διαβούνει. Εγώ, απολογήθηκε κάνοντα το σταυρό τη. Τώρα σηκώθηκα. Με βλέπετε που μάντιτη ακόμα μα πιστεύω να άκουσα τρεχατά στο άλλο το καντούνι. Πηγαίνετε, ιδέστε. Πάνε προ τη χώρα, λογιάζω. Αν τρέξετε γλίγορα, τσουπιάνετε. Οι χωροφύλακε σε σαν να ρωτούσαν ο ένα τη γνώμη του άλλου. «Αμή γύρευε τώρα, έκαμε ένα. Μα φύγανε χαλάλιτ για τούτη τη φορά. Άλλοντ βρε, παιδιά, κάτι κουλνού για μα τώρα, αντιξίλου και χαιρέτησαν την οικοκυρά πηγαίνοντας αφρόντιστα προς το γυαλό και παίζοντας με τα κομπολόγια τους. Είχαν περάσει κάμποσες μέρες. Η δουλειά εφαινόταν τελείως ησυχασμένη. Η κυρία Επιστήμη επήγαινε κάθε αυγή στο εργοστάσιο να ράψει σφυρίδες και κάθε βράδυ εξαναρχόταν στο σπίτι, φέρνοντας μερικά κολόβια βούρλα για να τα πλέκει η θηγατέρα της, που έπρεπε κιόλας να επιμελιέται το σπίτι και να στέρνει τα άλλα μικρότερα αδέλφια στο σχολείο. Ο άντρα τη, λίγο ή πολύ, εμεθούσε κάθε νύχτα. Ήτανε βράδυ και ξαναρχόταν στο σπίτι τη. Εκεί τα ξεολόγυρά της τη στη μικρή κάμαρα που εχρησίμευε για μπασιά, για τραπεζαρία και για σαλόνι, ευχαριστήθηκε που είχε βρει όλα τα πράγματα τακτικά στον τόπο του, και αφού έβγαλε από το κεφάλι τη το μαντίλι και το σε μια καρέκλα, επήγε στο τη. Η Ειρήνη ετοίμαζε το δείπνο. «Πού είναι τα παιδιά» την ερώτησε. «Θα παίζουν στο δρόμο». «Πόσο επήρε το μαρίδι» «Δυο δεκάρες». «Το έφερε ο Παύλος μας αφού ασκόλασε». Η νοικοκυρά εσαπούνιζε τώρα τα χέρια της θέλοντας να βοηθήσει τη θηγατέρα της. Μα αυτή τη στιγμή κάποιος την έκραξε απόξω. «Έρχομαι αμέσως» αποκρίθηκε ενώ εσφουγγιζόταν και πήγε να ανοίξει και όταν είδε ποιο ήταν, επρόσθεσε καλότροπα. Εσύ είσαι Ανδρέα. Καλησπέρα σου. Έλα μέσα. Ο Ανδρέας την άκουσε. Ήταν άντρα τριάντα χρονών, μεγάλο, με στήθια πλατιά, με μακριά στριμμένα μουστάκια και με πρόσωπο κόκκινο. Εβαστούσε μεγάλο μαλακό καπέλο στο κεφάλι, ήταν ζωσμένο με ένα πλατή κόκκινο ζωνάρι και φορούσε τη ρούχινη γιακέτα του ριχτή απάνω στον ώμο. Ο γελέ και το καθαρό που κάμισό του ήταν ξεκούμποτα και φαινόταν το στήθι του. Οι μανίκε του ήταν ανασκουμπωμένε. Καλησπέρα, σιωρέ επιστήμη, τη είπε μπαίνοντα μέσα. Κάθισε, το απολογήθηκε δείχνοντά του μίαν καρέκλα μπροστά στο τραπέζι και κλειώντα την πόρτα. Στο σπίτι εγίνηκε και τότε σκοτάδι πες. αλλά η επιστήμη άνοιξε αμέσω μία λάμπα. Τι απογίνει και η ζάχαρη, την ερώτησε με χαμηλή φωνή. «Είναι φυλαμένη», το αποκρίθηκε καθίζοντας απέναντί του. Τα πράγματα ησυχάσανε. «Απόψε θα έρθουμε να την πάρουμε. Εξών, α θα την εβαστάξεις η αφεντιά σου». «Μπα, πα, παιδί μου, μια-δυο λίτρες μονάχα να μου δώσετε γιατί σας εγλίτωσα. Η αρχή δεν παίζει». «Πα, πα, πα. και πάλι, αν εσύ φέρνε ή δεν σας τη βγάζω στην πόρτα και την επέρνετε πόσο την πουλείτε. Μισό φράγκο, μπα μπα, πάρτε την ναι. Μισό φράγκο που ελεύθερα σε όλα τα μαγαζιά τη εξοχή και έρχονται κάθε στιγμή φορτωμένα τα μάξια από όξο. Τρει δεκάρε είναι πληρωμένοι. Ούτω ο ναύλο του καϊκιού. Για αγάπη σου, α είναι 45. Δεν μου πρέπει να βγάλω κι εγώ δυο τάλαρα. Θα την πάρω στη χώρα, θα την πουλήσω λίγη-λίγη, στα αρχοντικά εκεί που γνωρίζω. Θα κινδυνέψω, θα κοπιάσω, μπορεί και να πάθω. Όχ. Καλά που κάθομαι και πέλαγα, γυρεύω. Όχι, δεν την παίρνω. Α είναι στα 40, βγάζουμε τα έξοδα. Πώ είναι. 55 οκάδε, πάει να πει λίτρε 155, το όλο 62 φράγκα. Έτσι την έζιασα κι εγώ. Και λέγοντα αυτά, εσηκώθηκε, άνοιξε στην άκρη τη κάμαρα ένα σιρτάρι του κομμού τη και του έφερε το χρήμα. Με διάφορο, τη είπε παίρνοντα τα χαρτονομίσματα και έπειτα από μία στιγμή επρόσθεσε σκεφτικό «Θα σου προσφέρω και μίαν άλλη κουβέντα». «Μάνα», είπε η Ειρήνη ερχόμενη από το μαγειριό, «να πας να φέρεις λάδι». «Να φύγει πρώτα ο ξένος ο άνθρωπος, δεν εμπήκε η ώρα στο σακί». Η Ειρήνη δεν αποκρίθηκε, αλλά εστάθηκε ορθή στην πόρτα για να ακούει τι έλεγαν. Και ο Ανδρέας τότες ακούμπησε σοβαρά τους αγκώνες του στο τραπέζι και χαμηλόφωνα ξανάρχισε πάλι. Οι δουλειέ, σιωρεπιστήμι, μου πήγανε ζαβά. Ο πατέρα μου, ο κακομοίρη μου, άφηκε χρέγια απλέρωτα. Εβάλαμε κι άλλα τώρα που παντρέψαμε την αδερφή μα. Το σπίτι μα είναι υποθηκιασμένο. Και τα αδέρφια ούτε μου γράφουν από την ξενιτιά. Ω φανεί, δεν θέλουν να ξέρουν. Και πρέπει έτσι εγώ μοναχός μου να δουλέψω για να κερδέσω κάτι. Θέλω να πάω στη στεριά. Να φέρω καμπόσα κεφάλια βόη αλαθρέα μόνο μου λείπονται κάτι λιανά. Η αφεντιά σου ξέρω πώ έχει, δόξα ο Θεό. Με τον τόκο σου πάντα μου δίνει εκατό τάλαρα για λίγε μέρε. Μπα, 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 παιδί μου. Και τα έχω οι φλιβεροί, πού να τα βρω. Ούτε τα μισά, τίποτα πε. Μα αυτά που σούδακα έμεινα επί ξύλου. Κι αν δεν πουλήσω τη ζάχαρη, δεν τίνω τα παιδιά μου. Τον εξαίρει τον οικοκύρι μου, είναι χαλαστή. Άφησε τα φτάσει ώρα, επιστήμη μου, είναι πρόφαση. Και πάλι. Μα ο νοματάρχης είδε πω σα κυνηγάει. Άναψε μου την άλλη τη λάμπα, είναι σκοτάδι άδει εδώ μέσα. Α σα πιάσει με τα βόλια, πάνε τα τάλαρα. Πού να τα βγάλετε και να μην σα δει. Και το ξέρετε, τραμπούκο αυτό δεν δέχεται. Δεν έχω, παιδί μου, δεν έχω. Άκου δω, σιωρέ, επιστήμη μου, τη απάντησε ακόμα πιο σιγαλά, σαν για να μην ακούσει κανένα και κουνώντα ρυθμικά το ζερβί του χέρι και το κεφάλι, «Εώτσι, δουλειέ μου τσι θέλω σάικες». Έπειτα από αυτό που μας συνέβηκε, επία τσασαθάγιας και τσίπα. Να βγάλετε αυτό το από εδώ. Δεν βοηθάει το κόμμα. Μου είπε να γράψει τα ντρότσι στην Ανθήνα. Ίσια με να πάει, είπα, να έρθει το γράμμα από εκεί θέλουμε καιρό και χαζομέρια. Τσίπα. Τελεγράφησε. Κι έτσι επία με αμαζή στο τελεγραφείο και τελεγράφησε τα ντρότσι του Υπουργού και του ήρθε η μετάθεση. Τώρα Έφυγε από το μαούκι ο Νοματάρχη και για μέρε δεθάνε εδώ ψυχή. Η δουλειά είναι καλή. Ό,τι ασφάγια θέλει σου βάζω. Ειρήνη έφερε τη λάμπα, την απίθωσε στο τραπέζι και σταμάτησε για να ακούσει και εκείνη. Η σιωρα επιστήμη έμεινε όμω σκεφτική. Μη σκιάζεσαι, τη ξανάπε. Καλά τα καταφέρατε, του είπε στο τέλο. Μα εδώ στα μητέρα δεν θα χάσει είπε η Ρήνη, γλυκά γλυκά. Εσύ κάνει δουλειέ με άλλου κι άλλου, και από τον Ανδρέα να φοβάσαι. Η αφεντιά σου να κοπιάσει να τη γανίσει και να μην μου ανακατώνεσαι όλα, σαν το πετροσέλινο. Ο Ανδρέα εσήκωσε τότε στο κεφάλι, και άνοιξε όσο μπορούσε τα μάτια του. Πρώτη φορά την έβλεπε τη Ειρήνη, γυναίκα καμωμένη. Την ελογάριαζε πάντα κοπέλα μικρή, και ω τα δεν την είχε προσέξει. Αυτή του χαμογέλασε και μία φωνή από μέσα του, χωρίς να το θέλει, του είπε «Καλά θα ήτανε» και χαμογέλασε και εκείνο. Πρώτα εκατέβασε το βλέφαρο και έπειτα το εξανασήκωσε πάλι και την είδε που εχαμογελούσε ακόμα δροσερά δροσερά με το καθάριο και τίμιο βλέμμα παρόμοια σε ένα κρίνου μπουμπούκι που προσμένει μόνο την αχτίδα του ήλιου για να ανοίξει κατάλευκο και μοσχοβολισμένο. Κι ωστόσο, απαντώντας την αθέλητη ιδέα του, ερώτησε σκεφτικό τον εαυτό του. «Τι, τι θα ήταν καλά» Και εκείνη τη στιγμή η κυρία επιστήμη του λέγε «Με συμβόλαιο όμως, νοδαρικό ή δε μη τίποτα» «Βέβαια, βέβαια» απολογήθηκε «Αμή τι, στα ψέματα» και εξακολουθώντα το στοχασμό του, ενώ του εκάστηκε πω η τον εθάρενε, δεν φτάνει, έλεγε μέσα του. Πώ το σπίτι εξέπεσε τόσο. Ο πατέρα είχε ανθρώπου στο καίκι και δούλευαν εκείνοι, και αυτό εκοιμότουνε ήσυχα στο κρεβάτι του και κέρδιζε όσο ήθελε. Και τώρα, αντί, δουλεύουμε οι ίδιοι κυνηγημένοι και δεν βγαίνουμε παρά ένα ψωμί φαρμακομένο κι εκείνο. Τι θα την κάμεις, τι θα την κάμεις. Θέλεις να ξεπέσεις ακόμα και ακόμα και να συμπεθερέψεις με ανθρώπους τόσο πρόστιχους. Κι ωστόσο η νιώτη της Ρήνης ήταν σημάτου του και αχτιδοβολούσε φαίνεται γιατί την εγρικούσε σημάτου του ως και χωρίς να την κοιτάζει και να θέλητα πώς έπαιρνε η νέα την πνοή της, πώς ανεβοκατέβαινε το παρθενικό της στήθη και πώς εχτυπούσε η καρδιά της κάτω από το μαρμαρένιο της στον κόρφο. Και αθέλητα πάλι εσήκωσε το βλέμμα και του κάστηκε αυτήν τη στιγμή ομορφύτερη ακόμα και κατάλαβε πως το καθάριό της στο μάτι τον εμάγευε. «Λοιπόν, τα δέκα δώδεκα», ξακολουθούσε η κυρία Επιστήμη. «Το είπαμε», της αποκρίθηκε χαμογελώντας. Τώρα και η Ειρήνη γελούσε ευχαριστημένη, σαν να ήθελε να πεταχτεί στην πλατιά αγκαλιά του για να χαρεί μαζί του τη χαρά που του προξενούσε. Και αυτή η ιδέα της εκεντούσε την περιέργεια και της άναφτε το βλέμμα σαν να ήταν και εκείνη μαγεμένη από την παρουσία του. Και ο στοχασμός του αυτόματα πάλι του είπε «Ποιος ξέρει, μα πώς» έδωκε ο ίδιος απόκριση. «Και με ποιον τρόπο. Ω, αν είχε τουλάχιστον λίγα χρηματάκια και αν μπορούσε με αυτά να διορθώσει τις δουλειές του και να βγει άσπρο πρόσωπο στον κόσμο, μα τι θα έδινε η καλή κυρά επιστήμη. Βέβαια, όσο μπορούσε λιγότερα, για να τη μείνει κάτι για τα γεράματά τη. Είχε κι άλλα παιδιά και έπρεπε να διορίσει κάθε κοπελό τη ξεχωριστό το πρικιό, θα δίνε λίγα. Και η παντριά ήταν για τον Ανδρέα η στερνή του ελπίδα. Και πάλι όμω η καρδιά του του έλεγε πω αλλού δεν θα βρισκόταν βέβαια παρόμοιο μπουμπούκι που να επρόσμενε μόνο την αχτίδα της αγάπης για να ανοιχτεί κατάλευκο και μοσκοβολισμένο. Και ωστόσο, η κυρία Επιστήμη ακολουθούσε να παζαριάζει. Πάει να πει να σου δώσω 80 και να μου φέρει 100 πίσω. Ναι, τη αποκρίθηκε. Το είπαμε. Και σηκώθηκε να φύγει. Από εκείνη την ημέρα όμω, ο Ανδρέας εκείταζε μάλλο βλέμμα τη θηγατέρα τη, και όταν την αντάμωνε, την εχαιρετούσε χαρούμενο. Κάθε βράδυ, πολλοί μαστόροι που ασκόλαιναν από το έργο τους Ερχόνταν από τη χώρα στο προάστιο, χτιστάδε με τα παλιά ξερά μισοκάπελά του, τα ρούχα του, τα ποδήματά του ασβεστομένα, μαραγκοί με τι καθεμερινέ του φορεσιέ, εργάτε από τα διάφορα εργοστάσια σκεφτικοί, λιγνοί και σαν αλαλιασμένοι από του κρότου τη μηχανή, ξυπόλοιτοι χαμάλιδε, βαρκάριδε, χωριάτε και άλλοι ανθρώποι κάθε τέχνη. Κι είχε αυτήν την ώρα ο δρόμο ζωή. Γιατί κιόλα πηγαίνουνε, πολλά αμάξια και κάρα τη εξοχή και τη χώρα. Άλλοι πήγαιναν σπίτι του, άλλοι στην ταβέρνα για να διπνήσουν και να ξεφαντώσουν με του συντρόφου του. Κυπλιό ακουσμένη στο προάστιο για το καλό τη το κρασί ήταν η ταβέρνα του Τραγούδι, ένα μαγαζί στο κεντρικό του δρόμο με τα μάρμαρα τη πόρτα και των παράθυρων βαμμένα γαλάζια, που αυτήν την ώρα ήταν κιόλα φωτισμένο μέσα και το κόσμο. Δίπλα, σημά στου σοβατισμένου τοίχου, ήταν μεγάλα ξύλινα τραπέζια και από κάθε μέρο των τραπεζιών μακριή στενή ξύλινη πάγη, όπου σημά σημά εκαθόταν οι ανθρώποι. Δεξιά, μια συντροφιά από άντρε νέου και μισόκοπου έπινε κρασί και τραγουδούσε. Σε ένα άλλο τραπέζι, μερικοί χωριάτε ήσυχα εδιπνούσαν με οικονομία και κουβέντιαζαν δειλά και σιγανά, σαν να εφοβούνταν τους ανθρώπους της χώρας. Μια βαριά μυρωδιά κρασιού, μαγειριού, σκόρδου ομού, τσιγάρου και ανθρώπινου ίδρου εφούντωνε τον αέρα και καταχνιά εθάμπωνε το φως που ερίχναν λίγα φωτερά κρεμασμένα στους τοίχους. «Φέρε μας κρασί, δυο καρτούτσα», εφώναξε χοντρόφωνα ένας από τη συντροφιά που ετραγουδούσε και που τότες είχε τελειώσει ένα τραγούδι σέρνοντας για πολλή ώρα σε διάφορες φωνές την τελευταία νότα. «Μωρέ, φέτο, έκαμε ένας άλλος, «είναι και αυτό τόσο ακριβό που δε μεθάει πηλιό κανένας σε όλο το νησί». Αυτή τη στιγμή εμπήκε στην ταβέρνα και ο Ανδρέας με δυο συντρόφους του και καλησπέρισαν. Και οι δύο ήταν ντυμένοι σαν αυτός, με μαλακό μαύρο καπέλο και κόκκινο ζωνάρι, με τη γιακέτα ριχτή απάνω στους νόμους. Ο ένας ήταν πιο νέος από τον Ανδρέα. Ο άλλος, πολύ πιο ηλικιωμένο, Χαμηλότερος του λίγο, δυνατός και κόκκινος και του μοιάζε στα σουσούμια και στο χρώμα. Εκάθισαν και οι του σε ένα μπάγκο που ήταν ακόμα άδειο και γύρεψαν του ταβερνιάρι κρασί. Εκείνο το βράδυ ο Ανδρέας ήταν χαρούμενος. Έριξε ο πίσω το πλατή του καπέλο, ανασκούμποσε τις μανίκες του ποκάμισού του, σαν άθελε να, να δουλέψει, και με τη χοντρή του φωνή, βλέποντα πω όλοι του εκείταζαν, είπε: Μωρέ, παιδιά, τώρα που θα έρθουν οι εκλογέ, να ψηφίσετε μωρέ όλη τον Υπουργό, μωρέ. Αυτό είναι ψωμοδότη για τη φτωχολογιά. Μωρέ δρόμου, μωρέ φάμπρικε, μωρέ θέατρα, μωρέ ό,τι πει, σα τα κάνει κορφού. Και εσά, μωρέ χωριάτε, θα σα χαρίσει για μία, λέει το πράμα στι αρχόντονε. Και μη δεν άρχισε, Κόπιασε τώρα, μωρέ άνθρωπε, να μην τον εψηφίσεις. Όχι μονάχα τον ψήφο, μόνο και τι γυναίκε σας δώστε του. Στην ταβέρνα εγέλασαν όλοι. Φανερά άρεσε η κουβέντα του Ανδρέα. Κι ένας από τους χωριάτες, ένας αδύνατος, αξούριστος γεροντούλης από τους σπάνιους που εφορούσαν ακόμα τη βράκα, αποκρίθηκε. «Εγώ εγνώρισα κυβέρνησες και κυβέρνησες και την Αγγλία. Άφησε εκείνο τον καιρό» οι αρχόντιε κάνανε ό,τι θέλανε. Ε, ο κοτσαντά, ο Θεό χωρέστονε. Κάτι, κάτι, ποιο το αρνιέται. Μα καλή ώρα του ο τωρινό, τούτο είναι για τη φτωχολογιά. Μα ο ένα από του συντρόφου του Ανδρέα, ο πιο νέο, τον εσκούντισε με τον αγκώνα και χαμηλόφανα του είπε: Ο πεθερος σου. Ποιο, ερώτησε ο Ανδρέα γελώντα και κοιτάζοντα την πόρτα, όπου τώρα έμπαινε ένα γέροντα λιγνός, μικρός όμως, κακοντημένος, με λίγα γένια στο πρόσωπο και με αχνά βασιλεμένα μάτια. «Μα, ο Τρίγκουλος», του αποκρίθηκε ο άλλος. «Ο άντρα τσισιόρα επιστήμης». «Άφησε, Αντώνα, σε χαρώ τα αστεία», του ξανάπε πεπέρνοντα σοβαρό ύφο και φώναξε του νιόφερ του. «Έλα, έλα, Μπαρμπαθανάση, έλα να σε κεράσουμε». Ο τρίτος ο σύντροφος έδειξε πως στενοχωριό του και ο Ανδρέας τον εκείταξε χαμογελώντας. «Καλησπέρα, παιδιά», είπε ο γέροντας -ημώνοντας. «Αχ, η σιώρα επιστήμη αν αργήσω θα με φωνάζει όλη τη νύχτα. Έχει καρδιά να μην κλείσει μάτι. Και τώρα που αξιώσανε και τα παιδιά, τσιδίνουν εξωπίσω και εκείνα». Ωστόσο, ο Αντώνης του είχε γιομίσει το ποτήρι και με το χέρι τον εκαλούσε να πιεί. «Ως κυρίνη», ερώτησε ο Ανδρέας. Ο πιο από τους του ρίξε μια ματιά και εκούνησε πικρά το κεφάλι. «Στην υγειά σας, παιδιά», είπε ο Τρίγκουλος, πιάνοντας το ποτήρι. Και αφού το κένωσε, αποκρίθηκε. «Α, η Ειρήνη μου δεν λέει λόγο, μα η σιώρα επιστήμη όλο τη ρήνη και τη ρήνη φέρνει μπροστά, γιατί λέει, αυτή είναι τώρα, λέει, το μεγαλύτερο θεριό, λέει. Είναι σε ώρα γάμου και θέλει έξοδα και πρικιά και βάσανα και εγώ, λέει, δεν φέρνω τίποτα στο σπίτι. Με όμως, γιατί το λίγο που κερδίζω αυτή το φυλάει μετάλλα στον κομό. Και ο κομός δεν έχει παρά ένα κλειδί και το έχει η ίδια το κλειδί. Κείνο τόσο μωρέ παιδιά, όλο γκρίνια και παράπονα, πω δεν έχει, πω είναι φτωχιά. Και αντί, εγώ το ξέρω, τσικάθονται τάλαρα, κάμποσα. Και γέλασε. Πολλά, αλήθεια, ερώτησε ο Ανδρέας με περιέργεια. Μα παιδί μου δεν τα είδα, δεν ξέρω μήτε το χρώμα του. Θα ξέρει καλύτερα μου εσύ, τι που σου δάνεισε τα εκατό τάλαρα, έκαμε εγώ το συμβόλαιο γιατί έτσι λέει το θέλει ο νόμο. Μα ούτε τα πιακα, ουδέ τα είδα. Τα δω και σου πίσω, το ξέρω, μα. Και πώ επίε η δουλειά, Ανδρέα. Με δική μα κυβέρνηση ρωτά. Όπω ήθελε ο Θεό. Εβγάλαμε κι εμεί το διάφορό μα. Καλά περίκαλα. Πιέ κι άλλο μπαρμπαθανάσι. Ε, α το πιούμε για αγάπη σα και να φύγω. Και σαν να εθιμότουν κάτι που να το είχε Είπε έπειτα από μια στιγμή, χαμηλώνοντας τη φωνή: Μα είναι τόσο άξια νοικοκυρά. Ευλογία στο σπίτι. Τίποτα δόξα να έχει ο Θεό δεν μας λείπει. Με το διάφορο που της έδοκε, αποτέλειωσε τα πρικιά τσιρίνη και τσιτά έχει τώρα όλα χαζή ρίσια με το βελόνι. Τι άλλο να σου κάνει, γυναίκα. Και τσίγη χαζήρι και τα τάλαρα που θα πάρει. Σαν πόσα, ξαναρώτησε με περιέργεια ο Ανδρέας. Μωρέ, είσαι φόρτωμα, Μωρέ, Ανδρέα του είπε ο γέρο από του συντρόφου του. Έτσι, μωρέ, ρωτάνε για τα λουνού το θηλυκό. Τι σε νοιάζει, μωρέ, ήθελα να ξέρω». Άφησε τον να ρωτάει, μωρέ, Σπύρο, είπε ο γέρο. Οι κοπέλε είναι για παντριά. Και είναι καλό πράμα, λέω, να ακούγεται που η μία έχει κάτι, γιατί δεν έχουν κι όλες τα άλλα, σπάνιε μοναχά. Μα έλα που η σιώρα επιστήμη δεν μου λέει σαν πόσα θα τσιδόκι. Α, Όποιο θα πάρει, λέει, τη θηγατέρα μα, πρέπει να διαλέξει άνθρωπο και όχι να προτιμήσει τα όβολα. Καλή σας νύχτα, παιδιά. Μα λογιάζω, τσι δίνει τρεις εκατοστές. Καλή νύχτα. Λέγοντας τα τελευταία λόγια, ο γέρος είχε σηκωθεί τέλος και σαν φοβισμένο από όλα τα σφάλματα που είχε κάνει, ήθελε τώρα να φύγει. Και στη γέρικη κουρασμένη μορφή του ήταν ζωγραφισμένη δυσαρέσκεια γιατί έπρεπε τόσο ενωρίς να τραβηχτεί από την ταβέρνα που την αγαπούσε περισσότερο από το σπίτι του. «Λίγα», είπε ο Ανδρέας, ενώ ο γέρος έφευγε. Όλη τα βέρνα καληνύχτησε. «Τι θα τσι δόκι, τα μάτια τσι», είπε ο Σπύρος αμπειραγμένος. Τώρα ο Ανδρέας ευάλθηκε να τραγουδάει. «Ανάρια να να βρεθεί κάπου και κάπου αλάχη, κοπέλα με ξανθά μαλλιά και μαύρα μάτια να έχει». Οι δυο συντρόφοι του έκαναν ο ένας ηγόντο, ο άλλος αμπάσο. Και στις τελευταίες νότες όλη η ταβέρνα τον συνόδεψε σε διάφορες φωνές, βαστώντας τα τελευταία για πολύ ώρα το ίσιο. Αλλά σαν ετελείωσε το τραγούδι, ο Αντώνης του είπε χαμογελώντας. «Δες τα έλεγα εγώ που την εθέλεις στη Ρήνη και μου έκανες τον Ινδιάνο, ε! Γιατί ρωτούσε για τα πρικιά? Μα μην ακούς το μεθύστακα. Η τρικούλενα είναι γιωμάτι τάλαρα. Όλο το μαντούκι το ξέρει. Και με τέχνη μπορεί να τη βγάλει. Αν θέλει. Πολλά πηλιότερα. Εστάθηκε νοικοκυρά τετραπέρατη. Αλλά τόσα ίσως. Και τι κοπέλα μια φορά. Στον πόργο λογιάζω άλλη δεν είναι». «Και πάλι είναι λίγα», αποκρίθηκε ο Ανδρέας κακοφανισμένος. «Ακούστε, μωρέ παιδιά», είπε με σοβαρό ύφος ο Σπύρος. «Μη μελετάτε τα ξένα θηλυκά στην ταβέρνα, μωρέ» τραουδίστε, αστειευτείτε, μιλήστε πολιτικά, κάμετε ό,τι άλλο θέλετε. Μα αυτά τα πράγματα στην πάντα. Μωρέ, καλή παρακαλή είναι η θεατέρα του Τρίγκουλου. Μα είναι μωρέ για μα. Για σκεφτείτε το. Από τι σόη κατεβαίνει αυτή και πού εμεί. Και χίλια μωρέ να τσέδινε και πάλι κακά. Πρέπει, άθα παντρευτή, Ανδρέα, να πάρει από οικοένεια, μωρέ. Και να το σηκώσει από όλε τι μεριέ στο σπίτι μα. Εγώ του είπα, Μωρέ Αντώνη, μια κουβέντα. Και αν με ακούσει, εγλίτωσε. Α μην αφοκράεται τον κόσμο, μωρέ, εγώ του θέλω το καλό του. Λε για τη θηγατέρα τη Σάβενα, μπάρμπα, είπε ο Ανδρέα πειραγμένο. Ούτε ένα χωριό κι όχι όνομα, απάντησε σοβαρά πάλι ο Σπύρο. Είπαμε, στην ταβέρνα, μωρέ, δεν γίνονται τέτοιε κουβέντε. Τραουδίστε, μιλήστε, κάμετε ό,τι άλλο θέλετε, είπαμε. Και τάχη, μωρέ, αυτή τα χίλια που χρειάζονται. Κι και από σπίτι. Τι μπαίνει μωρέ που ο κόσμο την εκακολοάει, Α λέει, δεν πάει να λέει. Σαν την επάρει, μωρέ, τα φράζει όλα τα στόματα. Η ζή για τον εκάνει μωρέ να μιλεί τον κόσμο. Πώ λέει ο μύθο, η ζή για να ήταν ψώρα, θα την είχε εν όλη χώρα, αποτέλειωσε γελώντα ο Αντώνη και βάλθηκε να τραγουδάει. Κακά τα χίλια πέρπερα και η κακοειδή γυναίκα, Τα χίλια πέρπερα πετούν και η κακοειδή απομένει όλη η ταβέρνα εγέλασαν ανοιχτόκαρδα. «Μα μπάρμπα», είπε ο Ανδρέας απαντώντας, «λογιάζω δεν θα γίνει τίποτα και θα ψοφήσω σαν έρθει η ώρα μου, ανύπαντρος και άκλερος». «Ακόμα είσαι παιδί, μωρέ, τι ξέρεις τι θα σου πετύχει», του αποκρίθηκε ο Σπύρος. «Μα ξέρω τι έχω να κάνω», είπε ο Ανδρέας. «Τώρα που βρήκα την αποχή και το καταβόδιο, θα δουλέψω στα γερά Μάτων Άγιο. Και αν πάμε έτσι μπροστά, σε κανένα δύο χρόνια, ξεχρεώνω και διορθώνω τα πράγματά μου. Πού να καρτερώ από πρίκε. Μόνο να μην πέσει η κυβέρνηση και μα βγούνε όλα ξινά. Και φώναξε. Έμορε, παιδιά, δεν θα τον εψηφίσετε τον Υπουργό. Και εδώ να τον ψηφίσουμε, είπε ένα μάστορα που έπινε ορθώ ένα κρασί, τίποτα δεν κάνει. Για πε μου, τι θα κάνουν οι άλλε επαρχίε. Εδώ α τσουπάρει και τσοχτώ. Η χωριατιά είναι μαζί του αμυαλού, σα το δίνω γραφτό. Η κυβέρνηση είναι πεσμένη. Το ξέρουμε, το αποκρίθηκε ο Ανδρέα, που εσύ δεν ανήκει στο κόμμα, γιατί δεν έφαε όσα ήθελε από την εργαλαβία του θεάτρου. Μα το χατήρι δεν θα σου γένει. Ο άλλο εκείταξε ολόγυρά του, και αφού εκατάλαβε πω κανένα δεν ήταν με το μέρο του, δεν απάντησε. Τι να σα πω, ξακολούθησε ο Ανδρέα, μιλώντα χαμηλόφωνα στου συντρόφου του αγένει αυτό που κράζει τούτο ο κόρακα, τότε βέβαια δεν μένει άλλο παρά η παντριά. Σε δύο μήνε τα χρέια δεν βγαίνουν. Ε, μπάρμπα, τα έχει τα χίλια αυτή που λε. Και περισσότερα, το αποκρίθηκε χαρούμενο. Εγώ, μωρέ, σου τα καταφέρνω όπω θέλει ο Θεό, και θα με συγχωρά μια μέρα, μωρέ, παιδί. Μα έχει κάτι μάτια η άλλη, είπε πάλι ο Ανδρέα κουνώντα το κεφάλι του. Α, η ειρήνη του τρίγκολου, ε, είπε ο πίνοντας μια γουλιά κρασί και χτυπώντας τα χείλη του. Μες στην καρδιά μπήγεται το βλέμματσι. Και ανάκουστη και αμελέτητη και δουλεύτρα. Ω να ήμουνα ελεύθερος. «Θα την έπαιρνα, μα τον Άγιο», είπε ο Αντρέας σηκώνοντα το καπέλο του. «Μα τι να σου κάμω, είναι βλέπεις τα όβολα. Για την οικοένεια τόσο τόσο δεν θα με Ως και οι παίρνουν έτσι δούλετσου και χειρότερε. Κάποιο δεν επήρε μια δημόσια από το δρόμο και τώρα κάνει και βίζιτε μαζί τη, και αυτή πάει σε όλα τα αρχοντικά και την έχει στα μεταξωτά αντιμένινε. Εμέ, μπάρμπα, η ειρήνη να ζει, ντροπή δεν θα μου φέρνε. Πάρτινε, Ανδρέα, είπε ο Αντώνη. Αυτή είναι η γυναίκα για το σπίτι σου. Τι του λε, Μωρέ, είπε ο μπάρμπα. Αυτή για εμά δεν είναι, δεν έχει παράδε. Εγώ τούπα τι έχει να κάνει. Να τσίδινε μονάχα η επιστήμη τα χίλια, κύβλεπε, είπε ο Αντώνη. Α, δεν ήτανε, είπε ο Ανδρέας. το σπίτι μου σε αυτή την περίληψη και τίποτα να μην είχε παρά μονάχα ό,τι φορεί την καθημερινή, την έπαιρνα. Γιατί έχει ξανθά μαλλιά και κάτι μάτια. Και κοιτάζει τόσο αθώα, τόσο γλυκά. Τώρα το κατάλαβα που είναι όμορφη. Εγίνει και μια κοπελιάρα, εξεσπούρδισε με μια. Ούτε η χώρα δεν έχει μία νόμιανε. Μα τι κάνουνε τα τάλαρα, ανάθεμάτα κιόπου τα ανάδειξε. «Το λες γιατί δεν έχεις», του είπε πονηρά ο μπάρμπας, σου φρώνοντας το μέτωπο. του ειπε ο μπαρμπας σου το αυτή να είναι που σου λέω εγώ και βλέπεις, αν δεν τα βλοήσεις. Ζωή χαρισάμενη, μωρέ. Τάλαρα μου λες, αυτά είναι η θεοί σε τούτην τη γης. Φάε αγάπη, μωρέ», και έκαμε με το χέρι του το βιολί απάνω στην κοιλιά του. «Μα ψηλά τη γούνα σου, Άντρεα, κοίταξε την εκολή σου την μωρέ, και δεν έχεις ξεμπερδεμούς», μην παραπερνά το καντούνιτσι. Μου λένε πω κιόλα. Πεδοπούλα την εγνώρισα και να μην τσιμιλώ. Γιατί. Γιατί εγίνει και γυναίκα. Του αποκρίθηκε ο μπάρμπα με σοβαρό ύφο. Στην ταβέρνα τώρα οι χωριάτε είχαν φύγει. Και από ένα άλλο τραπέζι αντίχησε από πολλά στόματα ένα άλλο τραγούδι. Σαν να πεθάνω, θάψε με εδώ μέσα στην ταβέρνα, να με πατεί η ταβερναριά και η κόρη που με κέρνα. Στο τέλο του τραγουδιού, Όλη η ταβέρνα γέλασε. Ο κόσμο είχε πληθύνει. Ο μικρό ξυπόλητο δούλο δεν επρόφτανε να πλένει τα ποτήρια. Κάποιοι κρασισμένοι εφώναζαν περισσότερο. Και η κουβέντα ήταν γενικιά. Εμιλούσαν για τα καράβια, για τα παπόρια που ερχόνταν φορτωμένα κάρβουνα και που εφόρτωναν τα λάδια του νησιού. Εμιλούσαν για τα παζάρια του λαδιού που εκείνη τη χρονιά είχαν βασταχτεί ακριβά πολύ. Για τα χρήματα που έμπαιναν στον τόπο. Εμιλούσαν για τους φόρους που έβαζε η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, ετοιμάζοντας πόλεμο για να στέρνει του τόπου τα πλούτη, τον ίδρο του εργάτη σε ξένα πουγιά, των πλουσίων της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ιταλίας και κάπου κάπου αντίσκοφτε την ομιλία ένα αρμονικό τραγούδι σαν τούτο. Κορίτσι δεν αγάπησα ποτέ με τον παρά μου, παρά με το τραγούδι μου και με τον ταμπουρά μου. Μια Κυριακή τα απόγευμα, η Σιώρα Επιστήμη Τριγκούλενα εκαθότουν όπω η συνήθιζε κάθε γιορτή, με άλλε νοικοκυρέ στη μικρή πλατεία του Προάστιου. Η κάθε μία είχε φέρει το σκαμνί τη από το σπίτι τη, και ήταν όλε καθισμένε στην αράδα στην άκρη του δρόμου, μπροστά στα σπίτια. Μπροστά του, η θάλασσα, ήσυχη και μπλάβα, απλωμένη ω τα βουνά τη στεριά, που ήταν εκείνη την ώρα καταχνιασμένα ακόμη από το θερμόλιο πύρι σε ένα μέρος κατηφορητό, στο γυαλό, δυο μαώνες, η μία άφτιαστη ακόμα και άλλη κοντοτελειωμένη, επρόσμεναν τους μαστόρους που την άλλη μέρα το πρωί θα ξανάπιαναν το έργο τους. Πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή εστέγνωναν τα μαύρα δίχτυα. Ένας αέρας ζεστός έμπαινε από τη θάλασσα και η κάψα ήταν ακόμα πολύ δυνατή. Του προάστιου τα κορίτσια εσεριάνιζαν, Μπουλούκια-μπουλούκια στη μεγάλη τη Όλα χωρί γιάδεμα στο κεφάλι, καλά χτενισμένα, μάσπρες ποδιές, με ένα δύο γαρούφαλα ηρόδα στο κόρφο, μιλώντας και γελώντας δυνατά αναμεταξύ τους, ρίχνοντας κάπου-κάπου ματιές προς το πλάι, όπου ορθή, ακουμπημένη στους τοίχου των σπιτιών, οι νέοι, Κυριακάτικα ντυμένοι, τα κοίταζαν ένα-ένα. Οι νοικοκυρέ τα καμάρωναν και ολοένα εκουβέντιαζαν αναμεταξύ τους. «Τύχη καλή έβρικε», έλεγε η σιωρεπιστήμη. «Η θυγατέρα του παπά μας». «Φτωχούλα η καημένη, μα αυτός στέκεται καλά». «Τι να σωρίσω», της αποκρίθηκε μια μισόκοπη, ασπροντιμένη, παχιά γυναίκα. «Καλός και περίφημος ο νέος, μα θαλασσινός να σε χαρώ σιωρή το ψωμί έχει φαρμάκια». Ωστόσο, έκαμε μια ξυλαγκερνή γριά, άσχημη, που εφορούσε μαύρα, ο παπά την επάντρεψε. Μαγάρι και οι δικέ μα έτσι, και όποιο καλό μα θέλει. Αυτή τη στιγμή επέρασε γοργά από μπροστά του ένα μεγάλο αυτοκίνητο λαλώντα, αφήνοντα ο πίσω έναν κάκοσμο καπνό. «Διάολος, τσιτρουμπέτε σα, είπε μια άλλη νοικοκυρά, ω πενήντα χρονό που είχε καλοχτενισμένα τα μαύρα τη μαλλιά, και που εκρατούσε τα παχιά της χέρια σταυρωμένα απάνω στον κόρφο της. Τώρα βγήκανε κι αυτές οι μηχανές για να σκιάζουνε την καημένη τη φτώχεια. Ω, αυτοί οι πλούσιοι, τα έχουν όλα. Και με το χέρι της εφοβέρισε το αυτοκίνητο που δεν εφαινόταν. Έτσι έκαμε ο Θεός τον κόσμο του, είπε χαμογελώντα η κυρία επιστήμη. Και εμεί οι φτωχοί θα ζήσουμε με τσιπλούσιοι. Καλά λέει, είπαν αμέσω δύο-τρει προεστέ ο βρώμα, ξαναείπε η νοικοκυρά που εμισούσε του πλούσιου, ό,τι κάνει ο Κάιζε θέλει να το κάνει και λόγου του. Μα ήφερε τώρα κι όμοιε τρουμπέτε για να τον επέρνει ο κόσμο για τον Κάιζε. Κακό του καιρό. Τι να σου κάνω, σαν η κυβέρνηση του ρηχτεί στο βρωμό στο μό του τα Ναπολεόνια με το φτιάρι, το ξέρω κι εγώ που επλούτησε. Δέκα χρόνια πίσω ήταν κι αυτό μικρό άνθρωπο. Και κούνησε βεβαιώνοντα το κεφάλι. Μην παραμιλήσει, ώρα Χριστίνα, είπε σοβαρά η επιστήμη. Είναι ψωμοδότη του φτωχού. Εκατό γυναίκε και κοπέλε και εκατό άντρε ζουν από τα χέρια του. Χαχα, εγέλασε η άλλη με κακία. Θέλει να πει, τον επλουταίνουν, ε. Μα προχτέ τα λεύκη, επλάκωσε μια προβατίνα και θαύρισκε τον πελιά του. Μα φτηνά πάλι τη γλίτωσε. Ωχ, αφήστε αυτέ τι κουβέντε που δεν είναι χριστιανικέ, είπε κάποια. Πράμα κοπέλα που όχι σιώρα Χριστίνα, είπε η κυρία Επιστήμη, δείχνοντα με το δάχτυλο ένα κορίτσι που εδιάβαινε με τι φιλενάδε του. Αδύνατο μέρο το καημένο. Φτωχούλα. Κυρίνη σου, κυρία Επιστήμη, ακόμα σπίτι. Γιατί δεν ευγήκε. Όπου κι αν είναι, θα την ειδούμε. Εσυγυριζόταν από τώρα. Δύο αμάξια καταφορτωμένα σακιά, κανίστρια, λάχανα, ανθρώπους με κατακουρασμένα λιγνά και κακοσιγυρισμένα άλογα εδιάβαιναν εκείνη τη στιγμή, σηκώνοντα ένα σύγνεφο σκόνη. Μα σε πνίξανε, είπε φτιώντα η νοικοκυρά που εμισούσε του πλούσιου. Είναι τα αμάξια τα αγυριώτικα που πάνε στα χωριά. Τώρα κάθε χωριό έχει και την άμαξά του. Ποιο ήταν ο Άρχοντα που ήταν μέσα, ερώτησε κάποια. Εγώ τον εξέρω, είπε η κυρά Χριστίνα με πείσμα είναι αυτός από το Λευκοράκι. Εκεί τα έχει όλα δικά του. Χτήματα, άντρε, γυναίκες, κοπέλες. Τώρα και τα χωριά καταντήσανε χειρότερα από τη χώρα. Πορνοστάσια. Τι να κάνουν οι δυστυχισμένοι χωριάτες. Α, δεν υποταχτούνε. Ψοφάνε τσιπίνας. Πάλε τα ίδια η σιώρα Χριστίνα, είπε η επιστήμη. Αφήστε τα αυτά. Άφησε τον κόσμο να πάει στη δουλειά του. Ήρθε η ειρήνη σου. Δεν τη βλέπω να ζήσει η επιστήμη, κάτι καλό ακούσαμε. Είναι αλήθεια. Τι. Μα κάτι για τον Ανδρέα τον Ξή. Α, εμεί είμαστε, είπε η κυρία Επιστήμη, τα μάτια, μικροί άνθρωποι. Κι αυτό από οικογένεια. Πού να πλώσουμε τόσο ψηλά. Και πάλε, άντσι το γράφει τύχη τη. Δίκιο, δίκιο, είπαν πολλέ. Μα τι νέο. Κρίμα η η νοικοκυρά που εμισούσε τους πλούσιους. Που ευτοχήνανε τώρα κομμάτι κι αυτοί οι ξίδες. Μα είναι ανθρώποι που δεν χάνονται. Έχουνε τόσες γνώρες. Μοναχά κοίταξέ σου καλά σιώρα επιστήμη. Μη... μη σας γελάσει. τάκαμε τα ίδια και ο μαγαρισμένος ο πατέρας του. Και εκακομύριασε ανάθεμά το μία-δύο εδώ στον πόργο. τάκαμε εκεί που του περνούσανε. Μα ξέρεις τι κοπέλα είναι η ειρήνη μου. Το μήλο που θα πέσει είπε κάποια. Από κάτω από τη μιλιά, αποτέλειωσε μια άλλη. Ούτε για όλο το βιό στον κορφόνε μάτια μου δεν το κάνει, είπε μια τρίτη. Γι' αυτό κι εγώ αφήνω, είπε με υπερηφάνεια η επιστήμη. Παιδί δικό μα είναι, από εδώ, από τον πόργο. Καμία φορά κουβεντιάζουνε και τσαφίνω. Τα λόγια ξέρει μπότα δεν κάνουνε. Μοναχά στο δρόμο όμω. Δεν θέλω να τσικόψω την τύχη τσι, αν τσιγράφει να τον επάρει. Καλώ τα κουβεντιάζεται νοικοκυρές είπε μια μισόκοπη συμπαθητική γυναίκα που ήρθε με την καρέκλα της και εντριμώθηκε ανάμεσα στις άλλες. «Ε, για τη Ρήνη μιλείτε. Το ξέρει λοιπόν η σιωρεπιστήμη». «Να ξέρω τι, Κωνσταντίνα», είπε με σοβαρό ύφο. «Το έχει κρουφό καμάρι», είπε η νοικοκυρά που εμισούσε τους πλούσιους. «Είναι πες όλα τελειωμένα, γι' αυτό και δεν τη γνιάζει». «Χαρά σε εσάς», είπε η νιώφερτη. «Από τη γειτονιά μας έρχομαι» εκουβεντιάζανε τα παιδιά πολύ ώρα στο δρόμο και δεν εσκιαζόντανε που τα βλέπαμε. Μα τι να σου πω, είναι κομμάτι σαν άπρεπο. Τον έμπασε τώρα μέσα. Η κυρία Επιστήμη ανατινάχτηκε με μιας και βρέθηκε ορθή. Τι λες Κωνσταντίνα, είπε πασκίζοντας να φαίνεται ήσυχη. Μπαμπα, μπα, ειρήνη μου αυτό το πράγμα. Θα τον έκραξε μέσα ο γεροντάς μου. Τον άφηκα στο κρεβάτι. Μου είχε πει πως δεν θα φεύγει παρά το βράδυ. Μα τα λόγια της δεν τα πίστευε ούτε η ίδια. Ο νους της εδούλευε αλλιώς. Χάλευε που είναι αυτός ο μεθύστακας. Κυριακή και να μείνει σπίτι. Μα κι αυτή η ειρήνη να τον εμπάσει μέσα. Δεν ήξερε που ο κόσμος έχει μάτια για να βλέπει. Και δυνατά ξακολούθησε. Πάω να είδω τι γίνεται. Θα σας την εφέρω εδώ τη ειρήνη να σας πει η ίδια τι εστάθηκε. Μυστικά η κοπέλα μου δεν έχει. Ούτε ψεγάδι κανένα. Οι γυναίκε σε χαμογέλασαν. Ένα άλλο αυτοκίνητο εδιάβηκε μόλι του τη γλυκοράδα και η κυρία Χριστίνα ξανάρχισε την καταλαλιά τη. Βιαστικά η επιστήμη επήγαινε τώρα σπίτι τη. Και όταν έφτασε, είδε πω όλα ήταν αλήθεια. Η γειτόνισσα είχε πει την αλήθεια. Ναι, η πόρτα του σπιτιού δεν ήταν κλεισμένη, μα στην πασιά που εχρησίμευε για τραπεζαρία και για σαλόνι, όπου κιόλα ήταν ο περίφημο κομμό, ο Ανδρέα και η θηγατέρα τη Ορθή και οι δύο και γιορτιάτικα ντυμένοι, εκουβέντιαζαν χαμογελώντα ο ένα στο άλλο. Και η Επιστήμη, που ερχόταν με χτυποκάρδι στο σπίτι τη, έμεινε μία στιγμή στο δρόμο και του επαρατήρησε. Και ενώ από ένα μέρο γρικούσε μίαν άγρια στεναχώρια να τη φύγει την τίμια καρδιά τη, και ένα κρύο ίδρο ντροπή τη περίβρεχε τα χέρια και το μέτωπο, εκείνη τη στιγμή τη εκάστηκε ακόμα πιο ωραία η τη. Στάνθη της νιώτης και άλλο τόσο ωραίος και ο Ανδρέας και σαν καμωμένος για να είναι το τέρι της κόρης της. Και η μάνα είπε αθέλητα με το νου της «Ω να την έπαιρνε» και η σκέψη της αποτελείωσε το λόγο που της έβγαινε μέσα από τα βάθη της καρδιάς της. «Θα εκλειούσαν έτσι κι όλα τα στόματα. Να μην είναι σπίτι αυτός ο μεθύστακας. Τι ξαφόρμηση να βρω τώρα για την υπόλοιψή μας» και στο σπίτι και έκλεισε με το σιρτάρι την πόρτα. Κάμποσε στιγμές εμείναν και οι τρει του ακίνητοι, άλλαλοι, στατικοί, μην ξέροντα κανένα τι έπρεπε να κάνει. Η Ρήνη είχε αχνήσει από την τροπή και από το φόβο και ήταν παρέτοιμη να λιγοθυμήσει, παρόμοια σε ένα αχνόθωρο λουλούδι που μαραίνεται πριν ξεμπουμπουκιάσει. Ο Ανδρέας έκανε τον αδιάφορο, μα η καρδιά του του εσάλευε το στήθι. Η μάνα δεν ήξερε αν έπρεπε να χτυπήσει το κεφάλι της και να κλάψει, αν έπρεπε να φωνάξει και να βρίσει, αν έπρεπε να μιλήσει καλότροπα και να διορθώσει, αν της τη συφορά. Τι είχαν κάνει ολομόναχοι το σύνορα και πόση ώρα τον είχε μέσα. Τέλος, αποφάσισε να μιλήσει. Η Ειρήνη αναστέναξε. «Αντρέα», είπε με σιγαλή, μα σταθερή φωνή, «εβάλθηκες να ντροπιάσει το φτωχικό μου». «Ω μάνα», είπε η Ειρήνη ξεσπώντας σε δάκρυα. «Ω μάνα». «Όχι», είπε ο Ανδρέας γενόμενος πλειο «Δεν εσκέφτηκες», ξακολούθησε πικρά, «πως είμαστε φτωχοί ανθρώποι, αδύνατο μέρος, πως δεν έχουμε παρά του Θεού την ολπίδα και την υπόλοιψή μας και το μοναχό αποκούμπιτσι φαμίλια μου δεν είμαι παρά εγώ, μια καημένη γυναίκα σαν έρμη, γιατί τον άντρα πόχο είναι σαν να μην τον είχα". Και βάλθηκε να κλαίει. «Ω μάνα», ξανά παναστενάζοντας ειρήνη, «θα σου πει, η καρδιά του είναι χρυσή, δεν καταδέχεται την ατιμία». «Γιατί τον έμπασες μέσα, γιατί ήρθες μέσα, Αντρέα». «Η γειτόνισσα στο φόρο του βουκινίζει και έχει δίκιο. Ποιο θα την επάρει τη δυστυχισμένη τώρα που τη έκαμε σε αυτό το κακό. Άκου, είπε ο αντρέα πειραγμένο. Όλο τον πόργο με γνώρισε τίμιονε, και ίδια με ξέρει. Τι να σου κάνω. Η αγάπη δεν παίρνει το θέλημα των γονιών, γεννιέται μοναχίτσι. Τη ρήνη σου εγώ την επέρνω. Δεν μένει άλλο, είπε η μάνα με έναν αναστεναγμό παρηγορητικό. Έτσι μόνο θα γλιτωθεί η τιμή μα. Α θέλει, ξανά αδιάφορο ο Ανδρέας. ο φέρε και τώρα τον παπά και τον Νούνο για να τελειώσει. Μα, σιώρα επιστήμη, ξέρει την περίληψη του σπιτιού μου. Ο κακομοίρη ο πατέρα μου μάφηγε χρέγια που ολοένα τα πλερώνω. Τι να πρωτοκάμω με αυτά τα μπράτσα. Σκίσε μου την καρδιά, μέσα θα βρει τη ρήνη σου. Την αγαπάω από εκείνο το βράδυ. Τα μάτια τη με κάψανε. Μα πώ να την εζήσω, πώ να κουναρίσω, παιδιά. Αυτό συλλογέσαι. Και δε βοηθάει ο Θεό. Δουλευτάδε κι δύο, ποιον έχετε ανάγκη. Όχι, σιωρέ επιστήμη. Θα ξεπέσει κι άλλο το σπίτι μου. Θα μου το πουλήσουνε. Θα ντροπιαστώ στον κόσμο. Δουλευτάδε κι δύο, ποιον έχουμε ανάγκη είπε τώρα η Ειρήνη, ανάμεσα στα δάκρυά τη. Και σε ένα καλύβι με την αγάπη μα, θα ξαλάζαμε τη ζωή μα και για όλο το βιό του κόσμου. Θέλω να είσαι σαν κυρά στα χέρια μου. Δεν σε παίρνω στην κακομυριά. Τι δίνει, κυρία Επιστήμη. Τον άνθρωπό μου, αποκρίθηκε με περηφάνεια, σφουγγίζοντα τα μάτια τη, και την ευχή μου. Γιατί δεν πράζει αντίμιο άντρα που είσαι. Την αγαπά, πάρτινε. Ο Θεός βοηθός. Φτωχοί ανθρώποι είμαστε, το ξερες. Χωρίς τίποτα, ερώτησε στενοχωρημένος. Την επίραξε και είναι αδύνατο μέρος η δύστυχη. Τρεις εκατοστές έχει κι όχι άλλα. Σαν τίποτα, είπε σταυρώνοντας τα χέρια. Τι να πρωτοκάμω. Την επίραξε, του ξανά η μάνα αψωμένη. Αν είσαι τιμημένος δείχτο, η την έχει στο λαιμό σου. Δώσ' μου έξι να λευτερώσω κάνε το σπίτι μου. Ανάθεμάτα τα τάλαρα. Ο δώσ' τα μάνα, είπε τότε σκλέοντα ειρήνη και σηκώνοντα προ τη μάνα τα χέρια τη. Μα αυτά θα αγοράσει την ευτυχία μου. Όσοι άντρε κι αν είναι στον κόσμο, ούτε και Βασιλόπουλα, δεν θα μ' αγαπήσει κανένα σαν τον Αντρέα. Ούτε κι εγώ. Τι λε, τη αποκρίθηκε, ρίχνοντά τη μια σκληρή ματιά. Εσύ έσφαλες, και εγώ να δικήσω τα αδέρφια σου τα άλλα. Δύο θεριά ξένουνε όλο ένα κατόπι σου και τα αρσενικό μένει στο δρόμο. Τι άλλο να κάνω για σας. Ό,τι μπορούσα δεν το έκαμα. Δεν έχω άλλα. Έτσι είναι αδύνατο, είπε ο Ανδρέας και δάκρυσε. Μα τότε η κυρία Επιστήμη εθύμωσε. Εσήκωσε ψηλά το χέρι της και αχνή και με σπίθε στα μάτια του είπε. Έτσι ήταν από την αρχή του το σπίτι σου. Έτσι. Και χαλάστηκε κατά πως τούπρεπε. Και εσύ ακολουθάς το παράδειγμα. Ω καταραμένε, τι σου χρωστούσα να πειράξει την ησυχία του σπιτιού μου. Την καλύτερη κοπέλα του Μπόργου, όπου να πιένεις χρυσάφι και να γένεται χώμα. Μη καταργέσαι», είπε χτυπώντα φοβισμένη τα στήθια της η κόρη. «Δεν το θέλε έτσι, μάνα, μ' αγαπάει. Δώστα, δώστα. Και εσύ τη είπε ακολουθώντα με οργή. Αφού εγίνηκε όπω εγίνηκε, και έχασε σαν την καημένη σου τη νιώτη, σύρε κακομοίρα μου κουρέψου σε κανένα μοναστήρι. Ωχ, τι να σε κάμω. Και έπεσε σε μια καρέκλα, και έκρουψε το τίμιο πρόσωπό τη στα χέρια τη, και βάλθηκε να κλαίει πικρά πικρά, χωρί να φωνάζει. Εκλέγαν και οι τρει του. Ωχ, έκαμε δειλά-δειλά ειρήνη κοιτάζοντας τον Αντρέα με μάτια δακρυσμένα και περιπλέκοντας τα δάχτυλά της. «Δουλευτάδες κι δύο, ποιον έχουμε ανάγκη». «Δεν μπορώ», ξανάπε ο νέος με πόνο. «Αύριο θα είμαστε στο δρόμο. Δε σε παίρνω στη φτώχεια και στην καταφρόνια». Καμπόση ώρα εμείναν πάλι σιωπηλοί και οι τρει. Η κάμαρα σκοτίνιαζε τώρα, γιατί ο ήλιος είχε καθίσει και δεν ακουόταν τίποτα άλλο παρά ο κουφός ανασασμός της νοικοκυρά που δεν εσάλευε. Κανένας εκείνο το βράδυ δεν εσκεφτότου του να ανάψει το φως. Και τώρα ήταν η ειρήνη που εθίμωνε και που απελπισμένη επαναστατούσε. «Εσύ μάνα», είπε βραχνά, «και όχι ο Ανδρέας, εσύ με παίρνει το λαιμό σου για λίγα λεφτά. Έχεις και δεν τα δίνεις. Και δέκα και δώδεκα εκατοστές έχεις, το ξέρω εγώ» και κάνεις δουλειές κάθε μέρα και τα αυγατίζεις τα ταλαρά σου. Και τώρα, και τώρα θέλεις να με κλείσει σε μοναστήρι. Εμένανε που σε δούλεψα, που τα έβγαλα ίδια τα πρικιά μου με τον κόπο μου για να έχουν τα σου τα παιδιά περισσότερα. Ω μάνα, ω μάνα. Τρει εκατοστέ είναι οι δικέ σου, τη αποκρίθηκε με βραχνή φωνή, χωρί να σηκώσει το κεφάλι. Θα σε πάρω, τη είπε σταυτή ο Ανδρέας. Έχει υπομονή και αδρασκέλισε βιαστικά το κατόφλι. Σε λίγο η επιστήμη ήταν ησυχασμένη. Η θηγατέρα της εστεκότουν ακόμα ορθή, σαν καρφωμένη στη θέση της και δεν έλεγε λόγο. Άναψε τη λάμπα, επρόσταξε η μάνα σηκώνοντα το κεφάλι της σαν να μην έχει γένει τίποτα. Και αφού ήρθε το φως, ξακολούθησε αδιάφορα. Ας μετρηθούμε τώρα καλά. Τι αισθάθηκε» έκαμε σε ένα σφάλμα. Θα το πληρώσει, βέβαια. Μα δεν είναι και τόσο, τόσο μεγάλο. Όχι. Ακούστηκε μοναχά. Μα έχει τι εκατοστέ σου. Η τύχη σου δεν σου το έγραφε να τον επάρεις τον Ανδρέα. Θα πάρει τώρα έναν κατωτερόνε. Αυτό είναι το όλο. Φτάνει μόνο να ησυχάσει ω εδώ. Όχι, μάνα, είπε. Τον Ανδρέα θα πάρω. Όχι άλλονε. Και πήγε στο μαγειριό. Εκείνη τη στιγμή ερχόταν και ο γέρο, αδύνατο, κρασισμένο, σκυμμένο στο σπίτι. Είχε ακούσει τα τελευταία τα λόγια και με ένα κουτό χαμόγελο στα αχνά του τα χείλη, ερώτησε κλείοντα τα μάτια. Τι τρέχει. «Καμάρωσε το θηλυκό σου», του αποκρίθηκε η γυναίκα του. «Όλα από σένα ναι κατάγονται. Αν ήσουν και όχι στην ταβέρνα τίποτα δεν θα γεννότανε». «Ηρήνη μου», ερώτησε παρέτοιμο να κλάψει. Ειρήνη σου, ναι, του αποκρίθηκε. Έμπασε εδώ μέσα. Με χαλεύει, αντίσκοψε κλαίοντα από το μαγειριό η κόρη, ο Αντρέα. Μα θέλει έξι εκατοστέ και δεν του τσιδίνει. Δεν θέλει να με καλομοιρώσει. Δώστε, έκαμε σπλαχνιστικά ο μεθυσμένο, στενάζοντα. Δώστε, γυναίκα. Και οι άλλε, και εμεί, και το παιδί δώστε γυναίκα, έχει ο Θεός και για μας». Και τράβηξε προς την κάμαρα για να κοιμηθεί. «Όχι, όχι», εφώναξε η κυρία Επιστήμη. Το καλοκαίρι είχε περάσει. Οι μέρες είχαν μικρύνει και η καλοκαιριάτικη κάψα είχε πέσει. Η κυρία Επιστήμη δούλευε πάντα όλη τη βδομάδα στο εργοστάσιο. Έκανε κι άλλες δουλειές και κέρδιζε και κάθε Κυριακή ερχόντουν στη μικρή πλατεία ξάγναντα στη θάλασσα, όπου τώρα οι μαόνε ήταν έτοιμε, και κουβέντιαζε με τι άλλε νοικοκυρέ ω το βράδυ. Η θηγατέρα τη επιμελιώτουν όπω πάντα το σπίτι και έπλεκε σφυρίδε, σαν να μην είχε γένει τίποτα. Στην ταβέρνα του τραγούδι, ο κόσμο κάθε βράδυ έτρωγε, έπινε, εμεθούσε και τραγουδούσε ο Ανδρέας εφαινόταν πως είχε λησμονήσει την αγάπη του και αδιάκοπα εταξίδευε με το καΐκι του πηγαίνοντας να φορτώσει λαθρέα στη στεριά για να διορθώσει τα βάσανά του, όσο ακόμα ήταν το κόμμα στην εξουσία που για λίγο, καθώς όλοι το πρόβλεπαν, θα την κρατούσε. Ήταν αργά. Ένας φρέσκος αέρας εφυσούσε, κάνοντας να κυματάει τη μελανή τη θάλασσα και το καΐκι αρμένιζε με φουσκωμένα τα θεόρατα πανιά του. Ο Ανδρέας, καθισμένος στην πρίμνη, κυβερνούσε. Οι δύο του σύντροφοι, ο Μπάρμπας και ο Αντώνης, ετραγουδούσαν θαλασσινά τραγούδια στην πλώρη και ανάμεσα σε δύο τραγούδια έτρωγαν μοσκεμένο παξιμάδι και έπιναν λιγάκι νερωμένο κρασί από ένα μποτήρι που τόχαν το είχαν σημάτους. Το καΐκι έσκιζε τα κύματα με γλιγοράδα. Η χώρα, με τα αναμένα της φανάρια που αντίφεγγαν στη θάλασσα, αλάργευε πάντα περισσότερο. Κι ολοένα το πλοίο εταξίδευε με περισσότερη γλιγοράδα. «Μάι να το λατίνι, μπάρμπα», επρόσταξε ο Ανδρέας. «Η θάλασσα φουρτουνιάζει». Ο άλλος, μαθημένος να πείθεται, το έκαμα μέσος. Και μόνο όταν είχε τελειώσει το έργο του και είχε δέσει το πανί, αποκρίθηκε. «Ως να πιάσει φουρτούνα, μωρέ, είμαστε στη Σαγιάδα. Πάμε πρίμα, μη σκιάζεσαι. Μόνε μη μας κλείσει εκεί ο καιρός. Α πάμε καλά», είπε ο Αντώνη, και έχει ο Θεό και για μα. Και σώπασαν πάλι και αρχίσαν κι οι του ένα θαλασσινό τραγούδι. Θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυματούσα, όλοι σε λένε θάλασσα, και εγώ σε λέω γελούσα. Το πλεούμενο ανεβοκατέβαινε τώρα τα κύματα, καλανταρίζοντα δεξιά και αριστερά, και κάπου κάπου του εράντιζο ο αρμηρό και ενώτευε τα πανιά και τα σκοινιά που ανάδυναν ως μία από κατράμι. «Αν εταξιδεύαμε», είπε σε λίγο γελώντας ο Αντώνης, «με γυναίκες θα μας αρρώστεναν απόψε και θα είχαμε βάσανα». «Είμαστε και οι τρεις ανήπαντροι», απολογήθηκε ο Μπάρμπας γελώντας. «Και μιλείς, μωρέ, για γυναίκες». Και σε μια στιγμή ξακολούθησε. «Δεν την ετελειώνεις, μωρέ, αν αυτή την κουβέντα, να καζαντήσεις, μωρέ, κι, εσύ, κι όχι να δουλεύεις νύχτα. Προψέ πάλι μου το είπε η Τι να τσιπώ. Όρτζα. Τι να τσιπεις Ξέρω κι εγώ. Να μην ητανε καν οι άλλοι. Θα έλεγα μα τον Άγιο τον ναι. Γιατί οι στεναχώριε τη αποχή είναι μεγάλε. Δίκιο έχει, είπε και ο Αντώνη κακοφανισμένο κομμάτι. Καλά θα ήταν να μπορεί κανεί να κάνει ό,τι θέλει. Μα τι να γίνει. Κάμε, Ανδρέα, το σταυρό σου και άκουσε τον μπάρμπα σου. Τα κύματα γεννόνταν τώρα μεγαλύτερα κι άφριζαν. Ο αγέρας τους εχτυπούσε το πρόσωπο, τους έπαιρνε εδώ και εκεί τα φορέματα και για να ακούν τα λόγια τους έπρεπε να φωνάζουν. Το πλοίο εκουνιόταν άταχτα. «Για την άλλη νελέστηση τρινκούλενας», ξανά από ο μπάρμπας. «Έμαθα χτες, μωρέ, το λέγανε γυναίκες στο φόρο. Παντρεύεται, παίρνει ένα καλό φτωχόπεδο. Ειρήνη, εφώναξε αφήνοντας το τιμόνι και αναπηδώντας. «Η ειρήνη παίρνει άλλονε. Ναι. Το πλοίο, που μία στιγμή ευρέθηκε χωρίς κυβέρνιο, εκινδύνεψε. Ο αγέρας το γύρισε και το πανί εχτυπήθηκε εδώ και εκεί φουσκώνοντας και ξεφουσκώνοντας. «Παναγία βοήθα», εφώναξε ο μπάρμπας και ρίχτηκε να μάσει το πανί. «Θα μας πνίξεις απόψε, μωρέ, με τη ρήνη σου». «Έχε το νου σου καημένε», δεν είναι μπουνάτσα, το βλέπει. Και σε μία στιγμή, βλέποντα πάλι τον Ανδρέα στη θέση του, ξακολούθησε. Τι ήθελε, Μωρέ, να την κάμουν οι γονέοι τη, να την αφήκουν να μου χλιάσει αν είναι Έχει τρακόσια τάλαρα. Ο το βάζει κατά μέρο αυτό που ακούστηκε με σέναν. Ναι. Τι ακούστηκε και ξακούστηκε. Αξίζει μοναχίτσι για όλε τι άλλε. Καλά λε, είπε ο Αντώνη. Λυσμόνησε σε σύφερνε του Πομπάρμπα. Εσώπασαν πάλι. Το καράβι γοργά εταξίδευε, ανεβοκατεβαίνοντα τα κύματα, που τώρα ήταν μεγαλύτερα και περισσότερα και που του έβρεχαν και περισσότερο, γιατί ο Ανδρέας δεν εγνιαζόταν να τα ξεφεύγει. Ο νους του εδούλευε αλλού. Στην πλώρη, οι δύο ναύτε έτρωγαν παξιμάδιμο σκεμένο στην άρμη, και έπιναν κάπου κάπου κρασί και τραγουδούσαν θαλασσινά τραγούδια κατά μεσή στη θάλασσα είναι ένα πηγαδάκι, πίνουν οι ναύτες το νερό και αρνιούνται την αγάπη. Κι ωστόσο ο Ανδρέας σε συλλογιό του. Τι, ένας άλλος, χειρότερός του, του την έπαιρνε την κορασιά που αυτός αγαπούσε και που θα τον ευτύχιζε. Ω, πόσο του τάραζε αυτή η ιδέα όλα τα σπλάχνα, πόσο του σφίγγε την καρδιά που δυνατά του χτυπούσε στα στήθη και ο σε σφύριζε τώρα ανάμεσα στα σκοινιά και στα άλμπουρα κι η θάλασσα όλο αγρίευε, σαν να ανταριαζόταν και τα στοιχιά από τη θλίψη του. Η Ρήνη θα επήγαινε σ' άλλα χέρια, άλλος θα εμάλαζε το παρθενικό κορμί της, άλλος θα την είχε γυναίκα του, γιατί αυτός ο ίδιος δεν είχε τα χρήματα να ξαγοράσει το πατρικό του το σπίτι και γιατί η κυραεπιστήμη δεν επιθότου να δώσει τα περισσότερα που του χρειαζόνταν και όλο άψονο αέρας και όλο εσφύριζε με περισσότερο θόρυβο και όλο ανακατονότουν αφρισμένο το πέλαγο και συχνά το κύμα έσπαινε απάνω στο καΐκι καθώς επέρσευε κιόλα η ταραχή της καρδιάς του. Ω, να μην τον έβλεπε αυτό το γάμο τελειωμένον, δεν θα μπορεί πια να ζει στον τόπο του. Θα ζήλευε. Κι η ζωή του ολάκερη θα ήταν αδιάκοπη λαύρα, αδιάκοπη θαλασσοταραχή, θα εμισούσε, θα εδιψούσε να χύσει αίμα, δεν θα είχε ποτέ του γλυκιά καρδιά. «Ανάθεμάτα τα τάλαρα», εφώναξε. Και αυτή τη στιγμή ένα κύμα τον εκατάβρεξε και το καΐκι έκλεινε περισσότερο προς τη θάλασσα. «Μάινα το πανί», εφώναξε. «Μα χρειάζονται», του αποκρίθηκε ο Μπάρμπας, κάνοντας ό,τι του είχε προστάξει. «Χρειάζονται», εξανασυλλογίστηκε θαραγμένος, σαν να βλέπε μπροστά του το θάνατο. Και η άλλη τάχη, κι ας μην είναι μήτε όμορφη, μήτε καλή, μήτε τίμια σαν τη Η άλλη τάχη έχει και περισσότερα και με αυτά πληρώνονται όλα τα χρέια. Μένουν τα σπίτια ελεύθερα, διορθώνονται όλες οι δουλειές. Αρχίζει η ζωή και η καλοπέραση. Και αντί με τη ρήνη, αχ, η καταφρόνια. Μα και η αγάπη, η χαρά, η αναγάλιαση. Στο σπίτι με τη ρήνη, πάντα σα σε πανηγύρι, χαρές, τραγούδια, φιλιά, ευτυχία. Ω, πού να βρεθούν στη ζωή τέτοια πράγματα χωρίς αγάπη. Και αναστέναξε. Κι αντί θα την έπαιρνε ένα άλλο, θα του την έπαιρνε ένα άλλο και θα του έπαιρνε έτσι όλη του τη ζωή στην ευτυχία. Ω, πώ να το υπομείνει, πώ θα μπορεί να το βλέπει ή και από μακριά να το ακούει ή και μόνο να το φαντάζεται και αν δεις, να έχει στο πλευρό του μία άλλη που θα την έπαιρνε μόνο και μοναχά για το πουγγί τη. «Ανάθεμάτα τα τάλαρα», εξαναφώναξε. Ένα δυνατό φύσημα και ένα μεγάλο κύμα έκαμα να τρίξει φοβερά το καΐκι. Ο αγέρας έκανε να βράζει όλη η θάλασσα. Τα αστέρια στον ουρανό είχαν σβήσει. Από μακριά βροντές εμούγκριζαν και χοντρές ταξιές βροχής επέφταν από τα σύγνεφα. Το καΐ και καλαντάριζε, ανέβαινε, κατέβαινε μεγάλα βουνά, ταξιδεύοντας με γλυγοράδα. «Χρειάζονται, μωρέ βλοημένα», του αποκρίθηκε ο μπάρμπας από την πλώρη, «και η θυγατέρα της τάχει. Η αγάπη μοναχά δε χορταίνει». «Ήξερε το». «Το ξέρε». Και για τούτο είχε ξεφύγει ως τώρα τη ρήνη και είχε πασκίσει να πνίξει και να νικήσει την αγάπη στην καρδιά του. Και να που τώρα η ζήλια την έκανε να προβάλλει με πιο μεγάλη δύναμη, αψιά, φλογερή, χαλάστρα, σαν το πέλαγο το ταραγμένο, σαλεύοντάς του το λογικό, σπρώχνοντάς τον αβάσταχτα, ως και στη φτώχεια. Όχι, ένας άλλος δεν θα του την έπαιρνε. Άκυρα επιστήμη, κυρά επιστήμη, το πλοίο αρμένιζε πάντα στην τρικυμία και οι δύο ναύτε στην πλώρη ετραγουδούσαν αδιάφορα θαλασσινά τραγούδια, κοιτάζοντα τη μελανή τη θάλασσα. Μα τώρα είχαν φανεί τη στεριά στα φανάρια. Θα σου την πάρω, είπε πάλι ο Ανδρέα, αποφασιστικά με το νου του. Εγώ θα την πάρω και όχι ο άλλο. Και πρέπει να μου δώκεις όσα σου ζήτησα, τα εξακόσια. Τι τα χρειάζομαι και χωρί αυτά πνίγομαι, και είμαι χαμένο άνθρωπο πρέπει να μου τα δόκεις. Και από την εκκλησιά θα την έπαιρνα από τα ίδια τα χέρια του γαμπρού, όχι να γίνει η γυναίκα του. Τώρα που η γης ήταν σημά, η θάλασσα και ο αγέρας επράεναν και το πλοίο ησυχότερα έσκιζε τα κύματα που εγενόνταν μικρότερα. «Τόσον καιρόν γιατί δεν το έκανα», ξακολούθησε ο Ανδρέας με το νου του. «Γιατί δεν ήθελα να σε βιάσω να μου τα δόκεις. Μα τώρα ήρθε ο κόμπος το χτένι. Την πάντρεψε αλλού. Και με αυτό μου χαλά στη ζωή μου. Άκυρε επιστήμη, δεν την άξιζα μια μικρή θυσία. Ο άνεμο είχε πέσει πια και η θάλασσα ήταν ήσυχη. Οι δύο ναύτε στην πλώρια τραγουδούσαν θαλασσινά τραγούδια και ήσυχα το καράβι αρμένιζε. Και η καρδιά του Ανδρέα παρόμοια είχε ησυχάσει μέσα στα στήθη του, γιατί τώρα είχε πάρει την απόφαση. «Ρίξε άγκορα», επρόσταξε και είπε με το νου του. Είναι δική μου και α πέσει ο κόσμο. Σαν κάθε βράδυ, η Ειρήνη είχε ανάψει τη λάμπα στη μικρή κάμαρα του σπιτιού τη, που χρησιμεύε για τραπεζαρία και για σαλόνι, και ήταν στο μαγειριό και φυσούσε τα θράκια για να ετοιμάσει το δείπνο. Η μάνα τη δεν είχε ακόμα γυρίσει από το εργοστάσιο. Τώρα που οι μέρε είχαν μικρίνει, εργαζόταν στι φυρίδε ω και το βράδυ. Τα αδέρφια της δεν ήταν σπίτι. Κι ήταν ταραγμένη η νέα. Κι ήταν οχρή και κρατούσε το βλέφαρό της κατεβασμένο. Τα ξανθά της μαλλιά, πλεγμένα σε δυο χοντρές πλεξίδες, της εκρεμόταν πισόπλατα. Κάπου κάπου αναστέναζε και συλλογιζόταν μοναχή τη. Τι να κάνω. Όλοι οι άντρε είναι όμοι και μου το λένε όλοι. Ο Ανδρέας βέβαια θα μαλισμόνησε. Από εκείνο το βράδυ ούτε τον είδα πια, ούτε τον άκουσα. Ήθελε κι αυτός πρικιά. και αφού δεν τάχα, μα παράτησε. Αυτά επροτιμούσε κι όχι εμένανε. Και κούνησε πικρά το κεφάλι και θλιβερά εχαμογέλασε. «Να δώσω τώρα», ξακολούθησε, «το λόγο μου. Να προσμείνω ακόμα». «Μα τι να προσμείνω. Το φτωχόπαιδο το καημένο που με ζήτησε δεν ερώτησε για πρικιά». Με παίρνει όπως είμαι. Δουλεύτρα είμαι, μαθημένη στην εργασία. Όπου κι αν πάω, ζω με τον κόπο μου. Ποιον θα έχουμε ανάγκη. Αχ, ο Ανδρέας σε του μην ξεπέσει. Και μη δεν το σήκωσε η μάνα μου, ένα φτωχό το σπίτι μου, μόλο που ο πατέρας είναι σπατάλης. Και δεν ήμουνα κι εγώ καλή να κάνω το ίδιο. Ω, ας μη είχε πάρει και θα το βλέπε, δεν θα μετάνιωνε. Μα Εσκιαζότουνε. Ήθελε να με έχει καθισμένη στην καρέκλα για να κάμω την κυρά. Μήπω και εξευτελιζότουνε το όνομά του. Γιατί οι γυναίκε του σπιτιού του ήταν μαθημένε να μην δουλεύουν. Τι σάπιε, τι σκουριασμένε ιδέε. Γι' αυτό και η φτώχεια τον εκατάβαλε. Ω, Ο... το φτωχό παιδο, αυτά δεν τα γνιάζεται. Τι να κάμω; τι να κάμω. Να μείνω πάλι ανύπαντρε όλη μου τη ζωή. Μα δεν είμαι κι εγώ άξια να έχω το σπίτι μου. Τον οικοκυριό μου, τον άντρα μου, να κουναρίσω παιδιά δικά μου, παλικαράκια που να ξένουνε τριγύρω μου σαν τα γαρούφαλα. Και από μέσα από την καρδιά της, μία φωνή την επαρακινούσε να πάρει το φτωχό παιδί που την εζητούσε και να μην ζηλεύει πια την αγάπη του άλλου και να μην επιθυμήσει να σηκωθεί ψηλότερα από ό,τι της έπρεπε. Ψηλότερα. Ψηλότερα. Εσυλογίστηκε πάλι με ένα περιελαστικό χαμόγελο. Χαντακομένοι στα χρέια οι νηξίδες και ακόμα δεν τη κάτω. Πιάνονται από καθρέφτες για να μην ξεπέσουνε περισσότερο. Κι είναι την κυβέρνηση κοντά τους, αλλιώς θα ήταν σήμερα βυθισμένοι. Να μην ξεπέσουνε, να μην δουλέψουνε όπως ο άλλος ο κόσμος. Αυτός είναι ο φόβος τους. Ντρέπονται κάθε δουλειά και θυσιάζονται οι ίδιοι. Κι έτσι με πήρε και μέσα στο λαιμό του. Ω, oh. «Το φτωχό παιδό το φτωχόπεδο το καημενο θα το πάρω», είχε πάρει την απόφαση. Μα εκείνη τη στιγμή άκουσε να χτυπούν στην πόρτα και όταν την άνοιξε ευρέθηκε μπροστά της ο Ανδρέας. Εκοκίνησε, η καρδιά της ευάλθηκε δυνατά να χτυπάει και από την ταραχή δεν ημπόρειε να πάει ούτε μπρος ούτε πίσω, ούτε να μιλήσει, ούτε να κάνει άλλο τίποτα και εκείνο ωστόσο την εκείταζε με πόθο, σαν άθελε να θέλει να ρουφήσει με το βλέμμα του όλη την πανόρια τη στη νιώτη και να χορτάσει αγάπη. Και το πλατή του στήθη ανεβοκατέβαινε γοργά και ανοιγοκλειούσαν τα αρθούνια του και εφούσκωναν οι φλέβες στο λαιμό του και στο πρόσωπό του, που τώρα ήταν ακόμα πιο κόκκινο. Κι όμως έτρεμε σύγκορμος. Εκοιταχτήκαν και το βλέμμα του σε πρόδωσε την αγάπη. Και τώρα όλοι οι λογαριασμοί της κορασίδας, όλοι τις υφρόνιμοι στοχασμοί, μόνο μιας, ερυπιζόνταν μπροστά στον άντρα που την είχε κάμει να υποφέρει και γρικούς όπως η θέλησή τη, εγενότουν ένα τίποτα μπροστά σε εκείνον που η καρδιά της αληθινά και πρώτον τον είχε αγαπήσει. Για να τον ευχαριστήσει, θα έκανε τα πάντα. Όλο τι το είναι θα ήθελε να το θυσιάσει στην ευτυχία του». Κι ωστόσο, με φωνή σιγαλή, φοβισμένη μην τη σεχανό του να γύριστα τη στιγμή εκείνη η απέραντη γλυκάδα, του είπε: Ω, αν δεν ερχότουνε το νερό στα τα χείλη, δεν αναφενώσουνε. Τον επέρνει, την ερώτησε αχνίζοντα. Τι να κάνω, αφού τόσον καιρό μα παράτησε, και με το μαντήλι εσφούγγισε ένα δάκρυ χοντρό που με πόνο τη έβγαινε απ' το μάτι και σε μια στιγμή του ξανάπε με χαρά και με λύπη. Μα ποιο ξέρει αν και αυτό το φτωχόπαιδο θα με θέλει ακόμα. Ω Ανδρέα, θα σίδανε που ήρθε. Και τώρα, όλο με μια, τη ερχόταν πάλι ο νου τη και ξάστερα αναμετρούσα τα αποτελέσματα. Με τη γλιγοράδα τη αστραπή, πλήθο ιδέε επέρασαν από την καρδιά τη. Η γειτόνι, η μάνα, ο γαμπρό, η τιμή της, η αδυναμία του Ανδρέα να πάρει γυναίκα φτωχιά, το πείσμα της μάνας να μην δώσει τα χρήματα. Η τελειωτική καταστροφή της. Και ενώ ο Ανδρέας την εκίταζε ακόμη, μην ξέροντα πώς να της φανερώσει τέλος το σκοπό του, του ξανάπε. «Θα σίδανε, θα έρθει η μάνα, τι μόκαμες». Εκείνος εκείνησε το κεφάλι. «Μίδανε», της είπε χαμηλόφωνο με σοβαρό ύφος. «Όπου κι αν είναι, η μάνα σου έφτασε. «Ω, μέχασε! του απολογήθηκε η Ειρήνη σταυρώνοντας απελπισμένα τα χέρια της. «Τώρα θα μα παρατήσει και εκείνος». «Μα δε σου το γράφω σε κακό, θα σε έσπρωξει αγάπη». Και μέσα στα δάκρυά της εχαμογέλασε. Η αγάπη και η ζήλια της αποκρίθηκε. Και αυτήν τη στιγμή το βλέμμα της έπεσε στην πόρτα που είχε μείνει ανοιχτή Κοίδε πω από το δρόμο η Κωνσταντίνα η γειτόνισσα του σε παραμόνευε. Άχνησε σαν το πανί πιασμένη και αμέσως τη ήρθε η ιδέα να κλείσει. Μα εφοβήθηκε. «Μας βλέπουνε», του είπε περίτρομη. «Πάμε», τη είπε με απόφαση. Αναταράχτηκε. Εκείνη τη στιγμή έπρεπε να πάρει απόφαση. Μια τρανή και μεγάλη απόφαση που θάζιαζε βαριά για όλο το μάκρο της ζωής της. Και ενώ, σαν να μην το είχε καταλάβει, τον ερωτούσε. «Πού να πάμε» και εκείνο τη αποκρενότουν ήσυχα. «Σπίτι μου, να σε κάμω γυναίκα μου, δε με θέλεις» εσυλλογιζόταν. Τώρα τους είχαν ειδή, αυτό ήταν βέβαιο. Και η μάνα σε λίγες στιγμές θα ήταν εδώ και θα γρίευε και θα χαλούσε τον κόσμο. Και ο γαμπρός, ο, ο γαμπρός, δεν θα την επίραζε. Το τίμιο φτωχόπεδο που την είχε ζητήσει δεν τα αγαπούσε. Θα το έπαιρνε, ναι, για να αποκουμπιστεί. Μα ο διαλεχτό τη ήταν τώρα μπροστά τη. Αλλά η ντροπή που την επρόσμενε. Γιατί να δεχτεί τον Ανδρέα. Γιατί όταν ήρθε να μην τρέξει στο δρόμο, να μην φωνάξει, όπω είναι το χρέο κάθε τι μια κοπέλα. Όπω τη το είχε διδάξει η μάνα τη, λέγοντα πω έτσι μόνο θα αποκτούσε άκουσμα καλό και δόξα. Πάμε γιατί αργούμε, τη ξανάπε. Θα έχουμε λόγια, φωνέ και βάσανα, αν πρέπει να σε πάρω από μπροστά τη. Η Ειρήνη έκλεισε τα μάτια. Και τότε, σαν σε όνειρο, εφαντάστηκε πω η μάνα τη ερχόταν ψηλή, λιγνή, ζαρωμένη, με σπίθε στα μάτια που ήταν ακόμα νέα, και πω αγρίευε και πω του απηχούσε και του δύο με του γρόθου φωνάζοντα, ενώ όξω από το σπίτι εσυναζόντουν κόσμος και πως έτσι εγενόταν βουρδούλιο και θέατρο. Και πάλι ο στοχασμός της την εισήχασε. Κι αν ερχόταν η μάνα, κι αν εφώναζε, κι αν έδερνε, δεν θα επράαινε αμέσως, άμα ο Ανδρέας άνοιγε το χείλι. «Θα έρθει, τη ξανάπε πιάνοντά τη το χέρι και σέρνοντα την λίγο προς την πόρτα. «Άφησέ με», το αποκρίθηκε. «Ας την προσμείνουμε». Α πούμε τη γειτόνισσα που μα βλέπει γιατί ήρθε, θα μα βοηθήσει και εκείνη. Μα ο Ανδρέα ανυπομόνησε τώρα. Πάει καλά, τη είπε. Κάθισε βράσε σπίτι σου και υπόφερε. Ή όπω λέω, ή τίποτα. Φεύγω. Ω δυστυχία μου, απολογήθηκε κλαίοντα. Μάσε τα ρούχα σου. Θα γυρέψει περισσότερα. Γι' αυτό θέλει να φύγω. Τι να κάνω, Θεέ μου. Πάμε. Έμεινε μια στιγμή σκεφτική ενώ από τα μάτια της ετρέχαν ποτάμι τα δάκρυα και έπειτα εκατέβασε το κεφάλι σαν να άδειχνε πως υποταζότουν σε μια δύναμη ανώτερη. Αν έλεγε το όχι, η υπόλοιψή της ήταν για πάντα χαμένη και η ζωή της αδιάκοπο μαρτύριο. Βιαστικά εβάλθηκε να συνάζει τα ρούχα της και ο Ανδρέας ευγήκε μια στιγμή για να κράξει τους συντρόφους του να τα πάρουν. Και καθώς εδιάβαινε από το καντούνι, είπε της γειτόνισσα που κοροϊδευτικά τον κοίταζε. Απόψε την επέρνω. Και δεν είχαν περάσει παρά λίγα λεφτά της ώρας από όταν οι δύο νέοι είχαν φύγει, που η σιώρα επιστήμη εγύριζε σαν κάθε βράδυ βιαστική στο σπίτι της. Μα απόψε, στην άκρη του καντουνιού, κάτω από ένα φανάρι, η γειτόνισσά της την εσταμάτησε. «Ερχόμουν να σε στο εργοστάσιο», τη είπε η Κωνσταντίνα, χωρί να καλησπερίσει. Σου την εσήκωσε τώρα τώρα. Πιάνε, τι, ερώτησε αχνίζοντα. Τη ρήνη σου, ο Ανδρέας, καημένη επιστήμη. Το μυαλό τη εταράχτηκε. Άκουσε στα αυτιά τη μία βουή σαν να επετούσαν τριγύρω τι χιλιάδε μέλισσε. Τα σπίτια, ο δρόμο, τα αστέρια τη εφανήκαν πω γυρίζουν. Θολούρα και σκοτούρα κυρίεψε το λογικό τη. Έμεινε κάμποσε στιγμέ σαν καρφωμένη στον τόπο τη και η καρδιά τη ωστόσο δυνατά εχτυπούσε και τη εφάνηκε τέλο πω όλα τα πάντα ευηθιζόνταν κάτω από τα πόδια τη στο χάο και πω αμέσω τότε έπρεπε να πεθάνει. Κουράγιο, τη είπε η γειτόνισσα, πονεμένη βλέποντα την ταραχή τη. Τυρίνη μου, είπε με αδύνατη φωνή και με αχνότατο χείλη. Ναι. Τώρα η κυρία Επιστήμη άξαφνα ερεθίστηκε. Πάλε, είπε, αυτό ο μεθύστακα τα φταίει. Μέτρωε το φίδι και του τόπα να προσέχει. Μα του κάκου, τώρα το κακό εγίνηκε. Και με τρομάρα επρόσθεσε. Ω θα μα γδάρει. Μα όλο με μια, μια χτίδα ελπίδα έφεξε στο μυαλό τη. Τώρα, τώρα, είπε, ερώτησε. Δεν είναι δυο λεφτά αν ένα τρέξει τους βρίσκει στο δρόμο. Ανάσανε βαθιά. Όλο τη το είναι της έλεγε να τρέξει, να τους προφτάσει, να την πάρει ο πίσω πριν την κάμει γυναίκα του, να του την αρπάξει, όχι για να μην του τη δώσει πια, μα για να γλιτώσει το σπίτι της, το καημένο το χρήμα που το είχε συνάξει φράγκο φράγκο, δεκάρα δεκάρα, δουλεύοντας όλη της τη ζωή με τα τίμια της στα χέρια. Το καταλάβαινε τώρα. Τα πάντα εκκινδύνευαν. Γιατί ο Ανδρέας δεν θα στεφάνουνε τη θηγατέρα της αν δεν του πρώτα όσα της είχε ζητήσει ή και περισσότερα ακόμα. Γι' αυτό της την είχε κλέψει. Κι όλοι τούτοι στο χασμί είχαν περάσει από το μυαλό τη με τη γλιγοράδα της αστραπής. Όπως μας έρχονται πάντα οι ιδέες, κατακλυσμός στις μεγάλες στιγμές της ζωής μας. Και χωρίς να συλλογιστεί, Αποφάσισε να τρέξει. Και έτρεχε τώρα το μεγάλον το δρόμο του προάστιου, σπρώχνοντας τους ανθρώπους, ρίχνοντας τα παιδιά που ευρισκόνταν μπροστά της, αδιάφοροι που την εκίταζαν με περιέργεια από τα μαγαζιά, οι μαγαζάτορες και ο κόσμος στο δρόμο. Να προφτάσει. Και έτρεχε. Κι όσο οι στιγμές περνούσαν, περισσότερο ευγιαζόταν. «Ω, τώρα ο Αντρέας θα την ανέβαζε σπίτι του. Δεν θα πρόφτενε». Ήδρος κρύος της έβρεχε τις παλάμες και το μέτωπο. Η αναπνοή της ήταν κοντή και γλίγορη. Η καρδιά της επάσχιζε να της πάσει τα στήθια. Κάθε στιγμή άξιζε περισσότερο από ένα χρόνο. «Ω, oh, δεν θα πρόφτενε» και τρέχε. Δυο αμάξια που ανταμωθήκαν, της έφραξαν μια στιγμή το διάβα και χρειάστηκε να προσμείνει. Η στεναχώρια της επέρσεψε και πέρσεψε και πέρσεψε Κάτι της έσφιξε την καρδιά. «Μωρε χάνεται άνθρωπος», εφώναξε στους αμαξάδες που δεν την άκουσαν και μη ξέροντας την ακάμη, εκινούσε πάντα τα πόδια της σαν να μπορούσε να προχωρέσει με τον ψεύτικο βηματισμό. «Ω, εχάνονταν στιγμές και τι στιγμές και το κορίτσι εκκιντύνευε. Ίσως τώρα το βάζει στο κρεβάτι. Ω, ω, μωρε τραβάτε μωρέ», ε, ξαναφώναξε. Τώρα ο δρόμος είχε ελευθερωθεί και γλίγορα όσου εδινότουν, σαν για να κερδίσει το χαμένο καιρό, εβάλθηκε πάλι να τρέχει. Μα η καρδιά της απελπισμένα της έλεγε πως δεν θα πρόφτενε. «Γλίγορα, γλίγορα», εσυλλογιζόταν. Τέλος έφτασε στο σπίτι του Ανδρέα. Ένα μικρό καλοσυγυρισμένο σπίτι με ένα πάτωμα σε ένα στενό του προάστιου προς τη θάλασσα. Στο καντούνι Καμία ταραχή, καμία ανησυχία. Το σπίτι του Ανδρέα κατάκλειστο. Ω, δεν θα είναι εδώ, είπε αγκουσεμένη, παρέτοιμη να δηλιάσει και σταματένοντα χωρίς να ξέρει τι να κάνει. Εκείταξε ολόγυρά τη. Στο δίπλα το σπίτι είδε τον μπάρπα του Ανδρέα που εκαθότουν στο κατόφλι του και κάπνιζε αδιάφορα, και του φώναξε. Σπύρο, που είναι ο ανυψιό σου? Η στεναχώρια της δεν είχε όρια. Εχτύπησε το κεφάλι της με τους γρόθους. «Πού είναι» εξαναρώτησε. Ο άλλος, χωρίς να βιαστεί, ήρθε σημάτης και την εκαλυσπέρισε ήσυχα. «Ο, πού είναι» του είπε άγρια. «Τι έχεις, χιόρε επιστήμη» της αποκρίθηκε με ένα χαμόγελο. «Θα σ' άρρωστη απόψε». «Πού είναι» λέγε γλίγορα. «Να σκεφτώ μια στιγμή. Απάνθρωπε, χάνεται άνθρωπος». Ο άλλος έτριψε τα χέρια του. «Θάνε», τη είπε αδιάφορος. «Στσιθιάς του, πέρα στου «Μα, κύριε επιστήμη, για το καλό που σου θέλω, άμε καλό σπίτι σου». Και πονηρά έκλεισε το ένα μάτι. Η γυναίκα κατάλαβε πως την εγελούσε και την εκυρίεψε εκείνη τη στιγμή ένας θυμός αψής. Την επεργελούσε κιόλας η άτιμη η φάρα και ωστόσο η θυγατέρα της η κακομήρα εκκινδύνευε ή κιόλας, αχ, ήταν Η οργή την έσπροχνε να χυμίσει απάνω του, να του ξεσκίσει με τα γράτζουνα το πρόσωπο, να τον εδαγκάσει, να τον επνίξει σαν μανιωμένη λιοντάρισα όταν τις αρπάζουν τα παιδιά της. Μαθάχανε ώρα με τον ψεύτη και σαν λάμψη της απέρασε από το νου η ιδέα πως ο Ανδρέας είχε φέρει εκεί στο σπίτι του τη θυγατέρα της και πως όλα ήταν ετοιμασμένα και μελετημένα για να τη γελάσουν. Κι όλη τη σημάνιτα ο θυμός, η ενέργεια εστράφηκαν τώρα στην πόρτα. Ερίχτηκε μόλι τη δύναμή της για να τη χαλάσει και τη χτυπούσε με τα πόδια, με τα γόνατα, με τους γρόθους, με το κεφάλι, όπως η μπόρια. και φώναζε μόλι τη στη δύναμη. «Ανοίχτε! Είσαστε απάνω, σκυλιά, το ξέρω!» μα η πόρτα δεν άνοιγε. Κι η κυρία επιστήμη εφανταζόταν, το βλέπε ξάστερα, σαν να ήταν η τύχη του σπιτιού διάφανη και σαν να ήταν ψηλή τόσο, ώστε να φτάνουν τα μάτια της στο πάτωμα τ' άλλο, τι εγενότουν μέσα, και δεν άνοιγε. Και τώρα την έβλεπαν από όλα τα παράθυρα, από όλες τις πόρτες, ο κόσμος βαρύθιμος, πώς εδερνότουν απελπισμένα, αδύνατη μπροστά στην κλεισμένη την πόρτα που ήταν πάρα στέρεη και συχνά οι ανθρώποι έλεγαν αναμεταξύ τους «Η καημένη η μάνα». Τέλος, από το σπίτι του Ανδρέα άνοιξε πάνω από το κεφάλι της ένα παράθυρο και ολομεμιάς η οργή της ενα παραθυρο με μιας η οργη της επεσε Την είχαν ακούσει. «Έλα, μορισκήλα σκύλα, σπίτι μας», είπε με βραχνή φωνή, αδυνατίζοντας έπειτα από όλον τον πόλεμο. Δε σου κάνω τίποτα». Η Ειρήνη έκλαιγε πικρά στο παράθυρο και δεν της απάντησε. Μα αντίς, ο Ανδρέας, αχνός και ταραγμένος, της είπε με τρεμάμενη φωνή, φοβισμένος σαν να να κάνει εκείνη τη στιγμή φωνικό. «Είναι γυναίκα μου. Θα τη στεφανώσω». «Αχ», έκαμε η μάνα και σοριάστηκε στο κατόφλι. Όλος ο κόσμος εσώπαινε υποφέρνοντας τις γυναικώς στη λύπη, σαν να μην είχε όλος παρά μίαν καρδιά που να χτυπούσε στη μέση της δημιουργίας. Όλοι επρόσμεναν το τέλος. Η κυρία επιστήμη εσηκωνόταν τώρα ντροπιασμένη. Εσκέπασε με το μαντήλι του κεφαλιού της όλο το πρόσωπο και καλανταρίζοντας έπαιρνε πάλι το δρόμο του σπιτιού της. Μια στιγμή εσταμάτησε και χωρίς να σηκώσει το κεφάλι είπε αναστενάζοντας. «Δε σας δίνω κατάρα. Μα ξέρε το, Ανδρέα, έχει τρακόσα τάλαρα. Ούτε ένα λεφτό περισσότερο. Κάμε ό,τι θέλεις». «Δε θέλω τίποτα», της απάντησε από το παράθυρο ο νέος, που εκείνη τη στιγμή η καρδιά του άνοιξε χορταμένη αγάπη και έτοιμη να συμπονέσει τη θλίψη κάθε πλασμά του. «Δε θέλω τίποτα», είπε. Η μάνα έφευγε. Και τώρα, μέσα στα δάκρυά της, η Ρήνη χαμογελούσε παρηγορεμένη και τον αγκάλιασε με πάθος και του είπε «Ω, Ανδρέα, βουλευτάδες είμαστε, ποιον έχουμε ανάγκη». Είχε πιάσει ο χειμώνα. Ένας χειμώνα βρεχάμενος, κρύος, νοτερός, περιλιπος Η κυριαπιστήμη επήγαινε κάθε αυγή στο εργοστάσιο στο σπίτι της δουλειά της Ρήνης, τες έκανε τώρα η δεύτερη θυγατέρα, που γι' αυτό την είχε βγάλει από το σχολείο. Στην ταβέρνα του τραγούδι, κάθε βράδυ, εσυναζότουν ο κόσμος και έτρωγε και έπινε και τραγουδούσε και μεθούσε. Τες σπάνιες Κυριακάδες, όταν έβγαινε ο ήλιος, εκάθονταν ακόμα οι ίδιες νοικοκυρέ στη μικρά πλατεία του Προάστιου. Μόνο η κυρία που είχε γίνει πιο σοβαρή και που τώρα δεν εγελούσε, δεν επήγαινε μαζί τους, παρά εκαθότουν σπίτι της, προσμένοντας τον άντρα της να γυρίσει μεθυσμένος. Μα η κυβέρνηση του κορφιάτη υπουργού είχε πέσει. Τον νησί, όπως όλοι το πρόβλεπαν, του είχε δώσει και τους οχτώ βουλευτάδες, μα οι άλλες οι επαρχίες βαρεμένες να ακούν από τόσα χρόνια τα ίδια τα ονόματα, εθυμήθηκαν ένα γέροντα παλιό πρωθυπουργό, που πονηρά έταζε λαγούς με πετραχίλια, και το κόμμα τ' άλλο είχε πάθει πανολεθρία. Τώρα στο μαντούκι το λαθρεμπόριο το κυνηγούσαν. Κι ήταν μια Κυριακή απόγευμα προς τις αποκριές. Έβρεχε και έκανε κρύο. Τυλιγμένο σε δυο παλιές χοντρές γιακέτες, ο Σπύρος, ο μπάρμπας του Ανδρέα, είχε πάει να βρει την κυρία Επιστήμη και μιλούσαν τώρα οι δυο τους στη μικρή κάμαρα που χρησίμευε για τραπεζαρία και σαλόνι. «Πότε το στεφάνωμα» είχε ρωτήσει η νοικοκυρά αφού έστειλε τα παιδιά της στη γειτόνισσα για να μπορεί να μιλεί ελεύθερα. «Θα ασπρίσει το μάτι τους όσο να ειδούνε στεφάνη», της αποκρίθηκε πονηρά καθίζοντας μπρο στο τραπέζι και χαϊδεύοντας το πυκνό του μουστάκι. «Οι δουλειές πάνε κακά, ψυχρά και ανάποδα». Και δεν το τάξε. και δεν είπε πως δεν θέλει μητε πρίκα. Το όπε συμπεθέρα. μα σκέψου. Τι καιρή δυστυχισμένη. Κλεισούρα συμπεθέρα, ξετία του καιρού, ξετία τη αρχή που κυνηγάει τώρα σ' άλλη Η κυβέρνησή μα έπεσε, το ξέρει, και στείλανε εδώ συμπεθέρα ένα νοματάρχη που έχει όλο το διάολο μέσα του. Θέλει να μα ξεπαστρέψει. Θέλει, λέει η κυβέρνηση η τωρινή, να το χαλάσει το λαθρεμπόριο, γιατί είναι, λέει, μια μεγάλη πληγή για το έθνο. Ψέματα του όλα. Αλλού, στην πατρίδα του και οι τωρινοί υπουργοί θα προστατεύουν του ανθρώπου του. Πώ να κάνουνε. Εμεί, Συμπεθέρα, είμαστε η ψυχή σε κάθε κόμμα. Και εδώ και στη χώρα και στα χωριά. Ο κόσμο είναι σαν το κοπάδι. Όπου το ρίξουμε, εκεί πάει. Εμεί το κάνουμε στι εκλογέ αυτό που λένε το ρέγμα. Πάει να πει το έμπος του νερού. Γιατί ο κόσμο είναι σαν το ξέχυλο ποτάμι τον καιρό που πάει και ψηφίζει. Με κατάλαβε, Συμπεθέρα. Χωρί εμά το λοιπόν, Τίποτα ακόμα. Και α λένε ό,τι θέλουν οι εφημερίδε, οι ψεύτρε, και οι οι υποκριτάδε, μωρέ, καμία κυβέρνηση δεν το κοινιάει το λαθρεμπόριο. Τσι λαθρέμποροι που δεν είναι από το κόμμα, τσι ναι, το λαθρεμπόριο όχι. Δεν είναι αλήθεια, Συμπεθέρα. Ναι, του αποκρίθηκε αδιάφορη και βαρεμένη να ακούει όλην αυτή την πολυλογία. Μα πε μου, κάλιο, πότε τη στεφανώνει. Θα έρθουμε αγάγια-αγάγια και σε αυτό, Συμπεθέρα, μα δε σούπα. Θα αργήσει. Θα αργήσει. Ήταν κουτό αυτό το παιδί από την αρχή του. Το λοιπό σου λέει ασυμπεθέρα. Δεν το κοινιάει κανένα στο λαθρεμπόριο. Ψέματά του. Εμπόριο είναι και αυτό τόσο τίμιο όσο και τ' άλλο. Και να πούμε την άγεν την αλήθεια που δεν την λέει κανένα, μου ούτε και σωστό δεν είναι να κοινιέται. Είναι η ευκολία του κόσμου. Τον εγλιτώνει από τσιάδι και τσιφόρι. Τι πάει να πει και αφάνε λίγα λιγότερα στην Ανθήνα όλοι εκείνοι Ω και οι ίδιοι που φωνάζουν τα μύρια και που κάνουν ένα στόμα τόσο, και έκαμε μια χειρονομία, σα ένα είδο φτηνό δεν τα αγοράζουν, λε. Καλά είσαι. Παράδειγμα οι κυράδε, που τσου παίρνει στη χώρα τη ζάχαρη και όλα τα άλλα, δε σου λένε πολλά, Μα εδώ ονοματάρχη έχει το διάολο μέσα του. Θέλει γλέπεις προϊβασμό. γαλόνια που λε του τάξανε και αυτού νου και μα κοινιάει ανήμερα. Και ο καιρό. Βρωμερό συμπεθέρα. Μα απέθανε φέτο όλον το χειμώνα. Κλεισούρα και νύστια. Και πάλι είμαστε άξιοι και του γελούσαμε. Και τον οματάρχη και τον καιρό. Πώ να κάμουμε. Τάλαρα δεν είχαμε για να στεφανωθεί ο Αντρέα. Εδουλεύαμε για να τα βάλουμε απάνω. Οι χαρέ θέλουν έξοδα, όσο οικονομικά κι αν πάει κανένα. Σ' όλο τον κόσμο και στο μαούκι το ίδιο θέλουν έξοδα. Δεν είναι έτσι. Η κυρία Επιστήμη. Έκαμε να τον αντισκόψει, μα δεν την άφηκε. «Μωρέ, ξέρω τι θα μου πεις», ξακολούθησε. «Μα δεν μπορούσε να ζεις να το κάνει. Είτε εγώ δεν τον άφηνα. Να στεφανωθεί μια νύχτα σαν παντίδος. Αυτό δεν το έκαμε καένας από το σπίτι μας και να αρχινήσουμε εμείς. Κιόβολα δεν είχαμε, το ξέρεις ως και η αφεντιά σου. Τα χρέγια του πατέρα του μας σε τρώγανε τσικόπι μας. Εμπορευόμαστε με ξένο χρήμα». Πλέρωνε διάφορα, πλέρωνε ανθρώποι, ζουμιέ από εδώ, ζουμιέ από εκεί. Και το Θεόψο δεν απόμενε τίποτα. Λέω καλά. Και ο κούταυλο ο ανιψιό μου, όλα εκεί ρίχνε που δεν ήθελε πρικιά, δεν ήθελε, λέει, να κάνει κακή φιγούρα μια φορά που το είχε φωνάξει. Και τώρα θέλει, είπε η γυναίκα, κουνώντα σοβαρά το κεφάλι, καταλαβαίνοντα που έμελε να τελειώσει όλη αυτή η πολυλογία. Άφησε με, Μόρι, Χριστιανή, να τελειώσω. Δεν τα ξέρει ακόμα όλα, μα Δεν δίνω. Μωρέ, μη δόκη πάει καλά. Κάμε ό,τι σε φωτίσει ο Θεό. Μη στοχαστή που θα σε πιάκι κανένα από το λαιμό. Το λοιπόν, δεν ήθελε να γυρέψει. Επρόσμενε να κερδίσει τα έξοδά του ο κακομύρης. Κι όλο κλεισούρα, κι όλο κυνήγι. Έτσι τα η εποχή. Του τα είχα πει εγώ. Η αγάπη μοναχή τη δε θρέφει. Μωρέ, πάρε του, λέγα το πρικιό σου. Όχι. Μωρέ, εσύ πρέπει να πληρώσει όθε χρωστά. Ταν πιτάν, όχι. Τώρα είναι καλά. Γιατί συμπεθέρα, εδώ στα Μπόργα, όπως και στη χώρα βλέπεις, αν έχει ένας χρέια, ο άλλος τον εκινιάει τον αποφασίζει, τον εχώνει στη φυλακή, του παίρνει το πράγμα του, το σπίτι του, αν έχει. Δεν είναι που λες σαν στα χωριά. Οι χωριάτε σε δασκάλοι μας. Εσταθήκανε πονηροί και συνενωθήκανε όλοι για να μην πλερώνει κανένα. Και ούτε φυλακή πάνε, ούτε αφήνουν ένα τσουγέννη κατάσκεση. Σε αυτό φυσικά «Τσου προστατεύει και κάθε κυβέρνηση, για τι ψήφι. Εδώ αυτό ο καιρό δεν ήρθε ακόμα. Με χτίκια απόψε, είπε με τον νου τη η κυρία Επιστήμη. Τι λίμα είναι αυτή, και ανυπομονώντα, πε μου, Σπύρο, του είπε, τι λέει η ειρήνη σε αυτή τη στεναχώρια. Η ειρήνη, τι να πει κι αυτό το φλιμένο. Ο Θεό τσι δίνει απομονή. Κλαί, κάνει, μα τι. Κάθεται κλεισμένη σπίτι, και πού να πάει η συμπεθέρα, η φλίβερη, αστεφάνωτη καθώ είναι, ντρέπεται κιόλα στον κόσμο. Τι να κάνει. Κι όλο λέει για το Στεφάνι. Μα τώρα, Στεφάνι. Τι τώρα, ερώτησε ανήσυχη. Θα έρθουμε και σε αυτό, συμπεθέρα, απομονή. Ω τώρα, κουτσά στραβά, κάπω επίένανε τα πράγματα. Όπω να πούμε, πάνε όλα τα ανθρωπινά τα πράγματα. Πάντα κάτι ευάζαμε στην πάντα. Στο ύστερο θα το κάναμε το στεφάνομα. Θα δουλεύαμε μέρα νύχτα για τα χρέια, σε κάνα δύο χρόνια θα άπευτε ή θα ψοφούνε και ο παλιογέροντας που μας κυβερνάει, ο υπουργό μας θα μας ενδιαφέντευε πάλι και θα κερδίζαμε αξέγνιαστη όσο ή θέλαμε. Τώρα η Ειρήνη σου λέει «Όχι έτσι, όχι μορπίδες μοναχά, δεν βγαίνει τίποτα όξο». «Είμαστε με λέει δουλευτάδες, ναι, δεν έχουμε ανάγκη καέναν, Α την εστεφανώσει, λέει, μία νύχτα και ας τα να χαθούν τα σπίτια που μας τρώνε. Και ας ζήσουμε κι εμείς σαν τσι φτωχή τσαλινή. Και δεν λέει καλά. Καλά λέει. Μα το έρτζι μα να ξεπέσουμε από ανυμπόρια για να γελούν οι οχτροί μα. Α, όχι. Αυτό δεν τον αφήνω εγώ τον ανυψιό μου να το κάνει. Κάλιο α κάτσει πάντα του αστεφάνω του. Να πάμε κι εμεί με τα μυαλά τα γυναίκα. Τι εκάμαμε τότε, τίποτα. Ο άντρα η μπεθέρα, είναι εκείνο που διευθύνει το σπίτι. Η γυναίκα κάθεται και κουνάρει τα παιδιά τη. Όχι. Αντί, έχει άλλε ιδέε η Ειρήνη. Άλλε εμεί. Λέει να δουλεύει κι αυτή. Μα ποιο βαστάει αυτή την καταφρόνια. Ούτε αδερφή μου, ούτε η μάνα μου, ούτε η νύφη μου, ούτε οι ανεψιέ μου δεν εξανοδουλέψανε. Και να αρχινήσουμε τώρα, η κυρία Επιστήμη έβηξε στενοχωρημένη. Όλα αυτά τα ήξερε ήξερε και περισσότερα. Τι την εσκότιζε τώρα αυτός ο πονηρός ο άνθρωπος. Από μακριά εκαταλάβαινε τι τον έκανε να μιλεί και που έμελε να τελειώσει. Η Ειρήνη και ο Ανδρέας είχαν φτώχεια. Γι' αυτό δεν εστεφανωνόντανε. Έπρεπε, αν ήθελε το καλό τους, η ίδια να φροντίσει. Ναι, μα ήτανε γελασμένοι. Η κυρία Επιστήμη είχε κι άλλα παιδιά. Δύο θεριά που άξεναν και ένα αγόρι έπρεπε να έχει στο νου της το σπίτι της, τα γεράματά της και τον αδύνατο τον άντρα της στο μεθύστακα. Ό,τι είχε να δω και το ξερε. Α, ούτε λεφτό περισσότερα. Α, δεν ο τα θέλω, Αντρέα, στα τρακόσα, τόσο το καλύτερο. Αυτή τα φύλαε κι σε μένα να στεφάνω τη. Λίγο το κακό. Κι είπε δυνατά. Τα τρακόσια ας τα πάρει. Ούτε λεφτό περισσότερο. Μη βιάεσαι, Χριστιανή. Ο ανιψιό μου, κι α είναι άντρα, το είπαμε συμπεθέρα, είναι παιδί κουτό. Και την έπαθε σαν με τα μήλα. Του το λέα εγώ. Μην πειράζει τη θεατέρα τη τρικούλενα. Δεν έχει το χρηματικό που σου χρειάεται. Μην το πειράζει το ξένο το θηλυκό. Δεν μ' άκουσε. Πάρε μίαν άλλη είναι που να έχει. Εγώ σου τη βρίσκω. Σου την έχω στο σκαρί. Τίποτα αυτό. Κουτό. Τι να του κάνει. Τώρα όλα του πήγανε κακά και ανάποδα. Όλα, θα το ξέρει. Το καίκι, τόπια το και γεωμάτο πράμα αυτό ο ονοματάρχης ο διαολεμένο, που ανάθεμα τον πατέρα του. Πάρτονε και δέστονε τον Ανδρέα. Από εκείνη τη μέρα ψωμί γλυκό δεν έφαε. Είτε τρώει, είτε πίνει, είτε κοιμάται. Είναι όλο συλλοή και όλο γκρίνια. Και καλά που δεν τον επιάκανε κι αυτόν. Είτε και μα. Ο Ανδρέα εκείνο το βράδυ εκοιμώντανε στο κρεβατάκι του εγώ και ο Αντώνης τσουφίαμε. Μα επίες το διάολο και πράμα και καΐκι. Έτσι τώρα τα χρέια αυγατίσανε. Πού όβολα να κάνει άλλο μπατέλο. Τα διάφορα μένουν απλέρωτα. Κι ανησυχίε με το σακί. Και τώρα καθόμαστε με κι δύο με σταυρωμένα χέρια στην απολπισία. Ο Αντρέας εγίνει και αγνώριστος. Σαν άλλος άνθρωπος, έπειτα από τη συφορά του. Και με το δίκιο του ο καημένος πάνε τα λεφτά που εκυκλοφορούσε και με αυτά έβγαζε το καθημερινό του. Και έλεγε να τα βγατήσει. Στο στόμα του τώρα δεν έχει παρά τα τάλαρα τσισάβενας και χτυπάει το κεφάλι του που δεν μ' άκουσε. Τι να του κάνω τώρα. Ας μ' άκουε τότες. Έτσι δεν θα πήραζε ούτε το σπίτι σου και θα ήταν σήμερα αφέντης. Άφηστώνε να το χτυπάει. Και σώπασε κοιτάζοντας τι εντύπωση είχαν κάνει στη γυναίκα τα τελευταία του λόγια μα η τρινκούλενα έμενε αδιάφορη. «Το κακό είναι», ξακολούθησε, «που κυρίνη εκατάλαβε πόκα με κακό νεότσιο και όλο κλαίει αντί να τον επαρηγοράει. Μωρέ, ξέρεις που καμία φορά ένα φαρμάκι αμπώνει τον άνθρωπο και στην ατιμία και του κάνει την καρδιά του σίδρο». Έτσι κι ο Ανδρέας. Από τη στούλαχη αυτό, ούτε συλλογέται τη Πιάνεται μοναχά από του καθρέφτε για να ζήσει και να μην ξεπέσει, και αγωνίζεται χωρί να γνιάζεται για κανέναν άλλον. Κακό αυτό. Και του το λέω, Κακομοίρη. Το' τόκαμε. Το Μα δεν μ' ακούει. Και του είπα κιόλη, μωρέ, Νύψιέ, ό,τι έγινε και έγινε Δεν διορθώνεται. Ευτόχοινε τώρα και πρέπει να ζήσει, και να ζήσει και τη γυναίκα σου, για να μην την ευάλει μωρέ να ξανοδουλεύει. Άμε πάρε μωρέ το πρικιότσι τρινκούλενα για να αρχίσει ένα έργο Όχι, λέει. Τσίπα που πρικιά δεν θέλω. Και έμενε στο πείσμα του, σαν ο αναθεματισμένο ο βριό στην πίστη του. Μωρέ, η τρινκούλενα τσίχη του είπα. Μωρέ μπορεί να σε βοηθήσει, α Του κάκου. Τι θα σου κάμουνε, λέει, τα τρακόσια τάλα ράτσι. Κάλιο α ψοφήσουμε όλη τσιπίνα. Μωρέ, αν τσιχαλέψει κάτι παραπάνω θα στο δόκι. Όχι, λέει. Ο λόγο είναι λόγο. Ο λόγο ναι, μα τον έδωκε μία ώρα που είχε δικό σου καίκι και που οι ξένοι νοικοκυρέοι σου πιστευόταν το χρήμα σου και το κυκλοφορούσε και έβγαζε το ψωμί σου. Όχι κα, λέει. Μωρέ, με παίρνει και μένα στο λαιμό σου, γιατί έμεινα άνεργο και όταν είμαι νηστικος το λιοπύρι δεν με χορταίνει. Όχι, λέει, όχι. Καλά, όχι. Α είδουμε πού θα τα βγάλει άκρη. Κάμε πάλι του κεφαλιού σου και μη μ' αφουκραστείς, μωρέ. Είδες τι καλά που ευρέθηκες. Τι προσμένεις, μωρέ, να βρεις κανένα ύβρεμα. Α, αυτή την τύχη θα σου φέρει, λες, μωρέ, ειρήνη. Μα δεν είδες τον μπάχτιτσι. Αφόν της ήρθε αυτό το θηλυκό στα χέρια σου, δεν έχασες, μωρέ, τα πάντα. Σ' αυτό μου πήθηκε. Να πάω τσιτρινκούλενας. Όχι, μου είπε. Καλά. Ακόμα δεν τελείωσες, του είπε η κυρία επιστήμη Συγχυσμένη έχω να κάνω και το θέλημά μου. Μα διώχνει σε συμπεθέρα, τη απάντησε με ένα γέλιο πονηρό. Δεν πειράζει. Ακόμα μια στιγμή και τελειώνω. Η κακό μπαχτηρίνη πού να είδη στεφάνι. Είναι κανένα μήνα που να ειδη Στεφάνη. ειναι χωρί δουλειά. Τα όβολα πάει, εσωθήκανε. Τώρα μα στέρνουν δικαστικά χαρτιά στο σπίτι. Εχαθήκαμε. Και ο Ανδρέας έχασε το νου του τέγια. Θα του το το σπίτι και να τον ειδείς είναι καμωμένο σκυλί. Αυτό τον τρέπεται. Κι όλο λέει τώρα που θα μισέψει και που θα μας απαρατήσει όλους και η ειρήνη σου όλο κλαίει. Και η αφεντιά του είναι και κακότροπος. Ας χτυπάει το κεφάλι του. Ώρα του καλή. Και τι θα γίνει η ειρήνη, η δυστυχισμένη θυγατέρα μου, είπε με μια η επιστήμη ανταριασμένη, καταλαβαίνοντας πως της έλεγε την αλήθεια. Ξέρω κι εγώ, αυτή ήταν η τύχητσι. αποκρίθηκε με κρουφή ευχαρίστια, κάνοντα το λυπημένο. Να μείνει άναντρη η καψούλα, χωρί να φταίει, και να ξέρεις τι τον αγαπάει. Τι να κάνει, θα έρθει πάλι σπίτι τσι. Σπίτι τη, είπε ανατριχιάζοντα η μάνα, και σηκώθηκε να ανάψει τη λάμπα γιατί ωστόσο είχε νυχτώσει. Σπίτι τη, ξανάπε, και συλλογίστηκε πως ο πονηρός ο Μπάρμπας δεν έλεγε ψέμα. Ο Ανδρέας θα το έκανε. Θα μίσευε. Αναγκασμένος τώρα να αγωνιστεί για τη συντήρησή του, για τη θέση του, θα πολεμούσε αυτός ένας με όλα τα πλάσματα που υπήρχαν πριν κραχτεί και θα άφηνε τη θηγατέρα της στην καταφρόνια. Θα εντροπιαζόταν έτσι περισσότερο το σπίτι της. Και δυστυχισμένη η δυστυχισμένη κόρη δεν είχε φταίξει. Γιατί μια δύναμη ανώτερη, η μοίρα, την είχε ρίξει στα χέρια του, καθώ ο αέρα παίρνει από τα δέντρα τα φύλλα και φουσκώνει τα φρισμένα τα κύματα. Κι ωστόσο άλλο τη έλεγε: Μωρέ, πριν φύγει, μωρέ, άφησε με να πάω στι τρικούλενα να τη τα πω όλα. Δεν μου δω και απάντηση. Μωρέ, καλέ, μωρέ, κακέ, μωρά, άφησε με. Πού να πα, μπάρμπα, μου είπε. Δεν θα τα ξέρει όλα, λογιάζει στις τρικούλενα. Αν ήθελε να βοηθήσει, δεν θα μηνούσε ίδια. Μόρε τσι πήρε το παιδίτσι και την τιμήτσι και να μηνύσει. Τι λε. Έχει το νουτσι, μου είπε, να γένω δούλο. Ξέρει, μορε μπάρμπα τι τσι έπρεπε. Να τσι στείλω πίσω τη ρίνη και να πάρω την άλλη, είναι τσι Τι λε. Μου την εδίνει ακόμα. Για να στη δίνει, τη δίνει, τούπα. Μα αυτή την ατιμία δεν την κάνει. Κάλιο μίσεψε. Λογιάζει, θα σκιαζόμουν το τρίγκουλό. μου είπε. Αχ. Ευρύκατε αδυναμία, είπε η επιστήμη θυμωμένη και φοβισμένη. Σύμφωνή σα και οι σα. Ω τι ιδέε που γεννάει ο νου του. Σε θιαμάζομαι με πόρχεσαι και μου λε αυτά τα λόγια. Μα έτσι το συνηθάτε εσεί. Το σόι σα απ' την αρχή του είναι τέτοιο. Μη μα βρίζει η μπεθέρα, να ζει, μη με πάρει και μένα ο θυμό, τη απάντησε ανάβοντα ένα τσιγάρο. Αυτό δεν το κάνει, μούτε δεν τον αφήνουμε. Η αφεντιά σου βρίζεις και αντί, εγώ ήρθα για καλό. Θέλω να προλάβεις και ήρθα να στα πω αυτά χωρίς να το ξέρει. Πίστεψέ με χωρίς να ξέρει τίποτα. Το σπίτι του είναι βαρεμένο με 600 τάλαρα, σου το είχε μιλήσει. Αν του τα έχει όλα θα ήταν καλά. Και για την αφεντιά σου δεν ήταν και πολλά. Τώρα η Ειρήνη θα ήταν στεφανωμένη νοικοκυρά μέσα στο αρχαίο νοικοκυρεμένο σπίτι του Ξή και από αυτού ήσυχη δεν του έπρεπε του Αντρέα και κάτι περισσότερο. Τι είναι 600 βρωμοτάλαρα. Ένα τίποτα. Τσισάβενα έχει απάνω από χιλιάδα. Και τη στεφανώνει τη ρίνη, η Νικοκυράνα αποφάσιστη και αναστενάζοντα. Μη βιάεσαι, έτσι με μια, τη απάντησε βάζοντα ένα δάχτυλο στο μέτωπό του. Αν τα είχε τα 600, ελευθέρωνε το σπίτι του. Μα να τον ερωτήσω. Σούπα δεν ξέρει ακόμα τίποτα που ήρθα να βρω. Ένα κεραμίδι σίγουρο για να αποσκεπάζει κανείς το κεφάλι του. Καλό είναι, δεν σου λέω. Μα δεν φτάνει. Ο άνθρωπος θέλει και να τρώει. Θα μισέψει, λέει. Εδώ δεν μπορεί να ξανοδουλεύει. Καίκι δεν έχει και ένα καίκι σαν αυτό πόχασε όχασε. Στοιχίζει τετρακόσα τάλαρα. Θέλει λοιπόν χίλια, είπε με θυμό η γυναίκα. Κόπιασε στο καλό και κάμετε ό,τι θέλετε. Ήρθε εδώ να παζαρέψει. Δεν τρεπόσουνε. Καλά, καλά, της αποκρίθηκε σαν φοβερίζοντα και σηκώθηκε να φύγει. Κόπιασε στο καλό και μη σου πω που αλλού. Τρει εκατοστέ είναι η μερίδα τη. Α α Η δε, μη πνίχτε την είναι κιόλα. Εγώ δε με χνιάζει. Ούτε λεφτό περισσότερο. Και εκείνη τη στιγμή εξανερχόταν στο σπίτι ο τρίγκουλο. Κρασισμένο, γερασμένο, αδύνατο, σκυφτό και καλανταρίζοντα. Τα θολωμένα του τα μάτια ήταν βασιλεμένα από τη μέθη και το χρώμα του λιγνού προσώπου του κόκκινο. Είχε ακούσει και εκείνο τα τελευταία τα λόγια και τώρα τη είπε: Δώστε τα εξακόσα, Καημένη. Εγώ σου το από την αρχή. Είδε που εκατάρθαμε. Θέλουνε χίλια μεθύστακα, του είπε άγρια η γυναίκα του. Εσύ τα έφταιξε. Τι να δώσω, τα μάτια μου. Τάχει τη ξανά πεκουνώντα κουτά το κεφάλι του μεθισμένο. Τάχει, δώσ' του τα. Χίλια είναι όλα όλα. Θέλει να μα πάρει και το αποκάμισο και να διακονήσουμε» Θα δουλέψουμε, τη αποκρίθηκε. Δώσ' τα. Κι έτσι λέγοντα, επήγαινε καλανταρίζοντα την κρεβατοκάμαρα για να κοιμηθεί. Ενώ την ίδια στιγμή ο μπάρμπα του Ανδρέα έβγαινε στο δρόμο. ήταν η πικρή αλήθεια πως ο Ανδρέας είχε αλλάξει. Ο αγώνας για την ύπαρξη, η προσπάθειά του για να μην ξεπέσει από την κοινωνική του τη θέση, τον είχαν καταβάλει. Είχαν νικήσει εκείνο τον καιρό την αγάπη. Και τώρα η απόκριση της κυρασεπιστήμης τον επίσμονε. Το ίδιο βράδυ που ο μπάρμπας του την έφερε σε ένα μικρό καφενείο του προάστιου, επήγε στο σπίτι του με βαριά καρδιά, μουρμουρίζοντας και όλα τα κατάβαρα τα ρίχνε τώρα στη γυναίκα του. Στην κακή της την τύχη, στο φτωχό της το μυαλό που δεν ήξερε να αναγκάσει τη μάνα της να τους βοηθήσει. «Εβαλθήκανε», έλεγε με το νου του ανεβαίνοντας τη σκάλα του, «μάνα και θυγατέρα να με κάμουνε δούλο, όμοιόνε τους. Ίσως η κυρία επιστήμη θα χαίρεται κιόλα στο χαλασμό μου». Απάνω ευρήκε τη καθισμένη στην κρεβατοκάμαρα, μπρος σε ένα μικρό τραπέζι, όπου έκαι ένα λιχνάρι με το βελόνι στα χέρια που εδιόρθωνε του σπιτιού τα σπρόρουχα και σοβαρός την εκαλυσπέρισε. Ρήνη τον εκατάλαβε και αναστενάζοντας του είπε αμέσως πικρά «Τι τρέχει πάλι, δεν τα δίνει ε, δεν τα δίνει», της αποκρίθηκε ξερά. Επάσκησε να χαμογελάσει και σε μια στιγμή του είπε «Μη λες που δεν θα στα δώσει η μάνα όσα μου μα ίσως τη στιγμή που η ανάγκη θα είναι πιο μεγάλη. «Τι λες», της αποκρίθηκε συγχυσμένος, «και πότε η ανάγκη θα είναι πιο μεγάλη». «Τούτη τη βδομάδα μου πουλούνε το σπίτι μου και το ξέρεις, άλλα όβολα δεν έχουμε, αύριο πρέπει να πιάσω δουλειά». «Το έχει αληθινά αποφασίσει», εσκέφτηκε χαρούμενη. «Ω, αν ήταν έτσι όλη η τη δυστυχία της θα ετέλειωνε. Θα άρχιζα από τα τώρα καινούρια ζωή» και κάθε βήμα που θα έκαναν θα ήταν για εκείνους κέρδος. Επίγεσιμά του, το χείλη της εχαμογέλασε. Σταχνό πρόσωπό της ανέβαινε μια ανάλαφρη κοκκινάδα. Εκείνη τη στιγμή ήθελε να ριχτεί στην αγκαλιά του, νομίζοντας πως πάλι θα τον εκέρδιζε. «Είμαστε νέοι και δύο», του είπε τρυφερά. «Κι αν πουληθεί το σπίτι, θα κάνουμε ένα άλλο καλύτερο. Θα δουλεύω κι εγώ στο πλευρό σου» ξέρω την τέχνη της μάνας μου και ενωμένοι κι οι δύο θα αγωνιστούμε. Μη χάνεσαι, ο Θεός θα βοηθήσει. Μπροστά στην ευτυχία, ανάθεμάτα τα τάλαρα. Δεν ήταν η πρώτη φορά που του μιλούσε έτσι, μα ο Ανδρέας τέτοια ευτυχία δεν ήθελε να την ξέρει. Ως κι αυτός τα να αναθαματήσει τα πλούτη και καθόλου δεν τα είχε ζηλέψει. Αλλιώς δεν θα την έπαιρνε βέβαια, μα δεν επιθυμούσε για τούτο και τον ξεπεσμό. Αν η κυραεπιστήμη του τάδινε όσα τη είχε ζητήσει το καλοκαίρι, όλα τώρα θα ήταν αλλιώτικα. Θα είχε ελευθερώσει το σπίτι, θα είχε το καίκι του, καλά-κακά θα δούλευε. Γιατί δεν θα ήταν αναγκασμένο να κινδυνεύει, όταν οι περιστάσει ήταν ενάντιε. δεν θα τον έσφυγαν τα χρέια, και θα μπορεί και εκείνο να προσμένει, κάνοντα μιαν άλλη δουλειά λιγότερο ωφέλιμη, μα ασφαλισμένη. Και τώρα, αντίς, η κακοτυχία της τα είχε φέρει όλα ανάποδα. Και τα εξακόσα θα ήταν μία στάλα νερό μέσα σε μία θάλασσα. Πού να αφροπλέξει πάλι μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή. Κι έτσι τα λόγια της Ρήνης τον ερέθησαν εκείνη τη στιγμή, αντί να τον πραίνουν. Τη είπε με βραχνή φωνή και με καταβασμένο βλέφαρο. Εγώ το πρωτόπα, ανάθεμάτα. Μα πού να βρω να ελευθερώσω το σπίτι, να κάμω καινούριο καΐκι, για να με ό,τι ήμουνα πριν έρθεις εδώ μέσα. Εσύ φταίς. Εγώ φταίω, του είπε τον πικρά. Τι λες, εγώ σας έστερνα στη στεριά, εγώ σου λέγα Ό,τι έκαμε το κάμες με το κεφάλι σου και ακόμα ούτε τώρα δεν υποτάζεσαι στην ανάγκη και δεν θέλεις να δουλέψεις με πίστη και μολπίδα στο Θεό. Μόνο κάθεσαι για να σε καταπιεί πρώτα η συφορά. Τι μας λείπετε καημένε. Πώ και έτσι καθώ είμαστε, δύναμη, υγεία, νιώτη, όλα δεν τα έχουμε και δεν έχουμε και την αγάπη. Η αγάπη δεν τρώεται, τη απάντησε σκληρά. Άφησε, του είπε και κοιτάζοντα τον δακρυσμένη, να τη μηνήσω αύριο κι εγώ. Ό, τρακόσια θα τα δω κι είμαι βέβαια. Θα θέλει πάω και ίδια να την ευρώ κι α με σκοτώσει. Μπορεί έτσι να αρχίσει ένα έργο. Τα τρακόσια, τη είπε αψιώντα περισσότερο. Και τι να τα κάμω, Μωρή. Ίσως θα και τα εξακόσια που εχάλεψα. Μα θέλει πρώτα να ειδεί το στεφάνωμα. Πρόσμενε, Στεφάνι. Μα τούτον το σταυρό ποτέ. Δε σε στεφανώνω, αδεδόκι, τα χίλια που χρειάζονται. Και με το δάχτυλο έκαμε απάνω στο τραπέζι το σημάδι. Χίλια, του είπε πάλι. Πού να τα βρει δυστυχισμένη. Θέλει να λιμοχτονήσουν όλοι οι άλλοι. Τάχει, το είπε και ο πατέρα σου. Κι αν δεν τα κομίσει, σούπα. 600 για το σπίτι, 400 για το καίκι. Τότε βρίσκω δουλειά. Έτσι κάνουν οι τιμοί άνθρωποι. Ω συμφορά μου, πώ απατήθηκα. Να σου πω τι λέει ο μπάρμπα, τη αποκρίθηκε πειραγμένο, σαν να εχερότουν που την έκανε να υποφέρνει, αφού εσύ τα να σε διώξω. Να με διώξει, σου λέει, του φώναξε και σε μια στιγμή αγριεύοντα και εκείνη και βρίσκοντα ένα θάρρο που δεν επίστευε αληθινά να το έχει, ξακολούθησε. Το λε γιατί ήβρικε αδυναμία, γιατί δεν έχω αδέρφια, γιατί ο πατέρα μου είναι άρρωστο και γέρο, γιατί το σπίτι μου το έχει μονάχα η μάνα μου στην πλάτη τη. Το λε γιατί με έχει καταστημένη όπω με έχει, και δεν θα γυρίζει άνθρωπο να με κοιτάξει, αφού απέρασα από τα χέρια σου. Έφτεξα εγώ που σε εμπιστεύτηκα, σε έλεγα τίμιον άνθρωπο και αντί εγελάστηκα. Ας χαθώ. Τι άλλο να σου κάνει δύστιχη μάνα μου. όσε εχάλεψε σου τα δίνει ακούω. Λευτερώνεις το σπίτι σου. Δούλεψε. Γιατί ζητάς το περισσότερο. Μου λέει, την αντίσκοψε με αδιαφορία, να σε διώξω και να πάρω την άλλη νετσισάδενας. Πόχι 1500. Και μου λέει καλά. Αν το άκου από την αρχή, τάχα σήμερα και θα είχα και το καίκι. Μα κάλιο αργά παράποτε. ποτέ. Α δεν το κάμω, πρέπει να ξαναδουλέψω. Την άλλη να θα πάρει, του είπε ησυχάζοντα ξάφνου και αποφασισμένη τώρα να διαφεντέψει τη θέση της. «Μα εγώ δεν φεύγω από εδώ, ούτε αμέ σκοτώσεις. Μαζί θα περάσουμε και τα καλά και τα κακά». Και εκείνη τη στιγμή, η ζήλια σαφίδι φαρμακομένο τη εδάγκανε την άκρη της καρδιά Τώρα ανέβαινε και ο μπάρμπα απάνω και χωρίς να τον εχαιρετήσει του είπε με σοβαρό ύφο. Τι μη ορμήνιες δίνεις του ανιψιού σου σαν προεστός που σε σπολαίτη σου που θέλεις να με χάσεις και μέσα της έβραζε το αίμα και η χολή της ήταν έτοιμη να ξεσπάσει. Τι του είχε κάνει δύστυχη εκείνου του ανθρώπου για να την εμισεί τόσο. «Εγώ, μωρή κοπέλα», είπε ο μπάρμπας κάνοντας το σταυρό του. Εγώ, μωρέ, αν σου είπα ποτέ κακό λόγο. σου σορμήνεψα πάντα στο καλό. Μα πρώιμα αρχίσατε τη διχόνια και την κρίνια. Δε σου το λέω πάντα, μωρέ, όχι ανάγκε, που χρέια. Δε σου λέω να την αφήκει ήσυχη την ξένη κοπέλα, και όχι να την εσηκώσει από τον κόρφο τσιμάνατσι, για να μην μπορεί τώρα να τσιφέρνει μία λίτρα ψωμί και να υποχρεωθεί να τη στείλει πάλι σπίτιτσι. Πιλάτε, του κοιτάζοντά τον ειρήνη. Σε ξέρω πώ μιλεις Σε καταλαβαίνω. Έτσι του βάνει ιδέε. Τι μπορεί και ξεμπορεί. Α θέλει μπορεί και μπορούν και τα χέρια μου να με ζήσουνε. Α πιά και δουλειά κι αυτό. Τι τα θέλουμε τα χρειωμένα τα παλάτια. Τα χρειωμένα τα παλάτια, εφώναξε ο Ανδρέας, που ο λόγο τον είχε αγγίξει κατάκαρδα, κάνοντα ένα βήμα προ απάνω τη. Ησυχάστε, είπε ο άλλο, κάνοντα πω δεν είχε καταλάβει τη βρισιά και μπαίνοντα στη μέση. Δε το όπα, μωρέ, να σου βρω εγώ δουλειά στα ψάρια. Δε το που σου την έβρικα. Είναι περιτά τα μαλώματα. Θέλει, δε θέλει για την ώρα ή για πάντα, θα ξενοδουλέψει, αφού η για παντα θα ξαναδουλέψει αφου η τρινκουλε να δε σου δίνει τα τάλαρα που θέλει. Από τα απόψε, εφώναξε ο Ανδρέα με πείσμα. Πάμε να βρούμε τσουψαράδες. Α κουρεύεται εδώ μοναχή τη. Μα πε το, μωρέ, μπρίχου φύγει, για να μην έχει κατάβαρο σε μένανε, ναι, και για να μην έχω κι εγώ από αύριο που δεν θα σε εδώ τα βάσανα, σου είπα ποτέ λόγο για τη θεατέρα της Άβενας, από τη Άβενα, απόντησε πήρε σε αυτή την κακομήρα. Μου πε δουλειά να σου βρω, σου την ευρύκα. Θα φταίω κιόλα εγώ γιατί θα είσαι μακριά από το σπίτι σου. Ξέρω πώ μιλείς», του είπε η Ρήνη, αναστενάζοντας πικρά. Εσύ μα ξεχωρίζει γιατί δεν έχει τώρα να τρώσει από τον Αντρέα σαν πρώτα, αφού του χάσε το καίκι. Α πάει στι μα εγώ από εδώ δεν φεύγω. Τη χάρη Δέσουν την εκάνω. Εμένα ναι», είπε ζαβώνοντα περιγελαστικά το χείλη του, Κοπέλα μου, δεν είσαι καλά, και γέρνοντα προ τον ανιψιό του, Α χρωστάει χάριτσι μάνατσι, γιατί γρουσουζιάτσι, μωρέ, αύριο, την άλλη ναι πουλιέται τζά το σπίτι. Κι έτσι, α κάτσει μέσα, σαν μπορεί. Πάμε, μωρέ. Α τέτοιοι είσαστε, του είπε, ξεσπώντα απελπισμένοι σε δάκρυα, ενώ οι δύο άντρε έφευγαν και ο Ανδρέας σταματένοντας μία στιγμή της αποκρίθηκε. «Κάμε, α θέλει τη μάνα σου να τα δόκει». Ω, oh, πώς μπορούσε ποτέ να το φανταστεί πως έτσι θα τέλειωναν τα πράγματα. Την άφηνε μοναχή της, χωρίς ψωμί, χωρίς έργο, χωρίς στεφάνι, σε ένα σπίτι που έμελε σήμερα αύριο να πουληθεί, χωρίς ελπίδα καμία, για να του βρει αυτά τα χρήματα. Ποιος, αυτός που τον είχε αγαπήσει περισσότερο από τον εαυτό της. Αυτός που του είχε εμπιστευτεί όλο τη το είναι. «Απίστευτο, απίστευτο», έλεγε μοναχή της με βαριά θλίψη στην καρδιά. Και στο νου της, όλο οι ίδιες ιδέες εκυκλογύριζαν όλη τη νύχτα που άγρυπνη τον επρόσμενε με την ελπίδα να τον ακούσει από μία στιγμή στην άλλη, στο δρόμο πρώτα, έπειτα στη σκάλα, και τέλος μέσα στην κάμαρα. Και σε κάθε περπάτημα ανθρώπου που εδιάβαινε το καντούνι, εσπαρταρούσε η καρδιά της και γεννόνταν προσεκτικές οι ακοές της και κάτι μέσα της της έλεγε πως ήταν εκείνος. Μεσάνυχτα είχαν περάσει και δεν ερχόντουν. Είχε πει την αλήθεια ο άτιμος ο Μπάρμπας και ίσως αλήθεια θα την άφηνε εδώ ως να βαρεθεί μοναχή της και να φύγει η ίδια γιατί θα της ήταν αδύνατο να αναγκάσει τη μάνα της να δώσει τα όσα της εχάλευαν. Πώς, πώς να την παρακαλέσει, τι να της είπε αυτή που εφοβότουν και εντρεπότουν ως και να την αναντρανίσει, Ποιον να τη στείλει. Όλα ερχόνταν ανάποδα, όλα άσχημα, όλα ενάντια. Και οι ώρες επερνούσαν αργά-αργά. Μα αυτή πάντα επρόσμενε. Βέβαια, θα είχε μισέψει με τις βάρκες στο ψάρεμα και για μέρες, για δεκαπέντε, για είκοσι, ποιος ξέρει, δεν θα τον έβλεπε. Και τι θα έκανε μοναχή της καθώς ήταν, αυτή, μία αδύνατη κοπέλα, που όλη της τη ζωή, ούτε στιγμή, δεν είχε φροντίσει για τον εαυτό της. Και τώρα, όλη της η δύναμη, όλη η πίστη της στην εργασία, όλες οι ελπίδες της, όλο της το θάρρος και η απαντοχή με καιρού καλύτερου, την παρετούσαν ολότελα και απόμνησκε η παρατημένη καρδιά της ερημαγμένη, παρόμοια σε ένα πλούσιο περιβόλι όταν απάνω θέτου περνάει καταστρεφτικό το δρολάπι. Όξο ησυχία ευασίλευε, ούτε η θάλασσα δεν ακουότουν εκείνη τη νύχτα και οι ώρες εδιάβαιναν αργά αργά και ήταν ατέλειωτη η μεγάλη χειμωνιάτικη νύχτα. Ω, τουλάχιστον άφευγε γλίγορα. Το φως είναι παρηγοριά για τους δυστυχισμένους. Το φως το γλυκό της μέρας. Μα και οι νύχτες στο πλευρό του θα μπορεί να ήταν τις ευτυχίες της η πηγή. Ω, να τον είχε σημάτης. Αυτόνε που τον είχε αγαπήσει. Που θα μπορεί ε, ακόμα να τον αγαπάει. Και ας την είχε μεταχειριστεί απόψε τόσο άγρια. Τόσο σκληρά. Τόσο απάνθρωπα έναν τέτοιο νέο, στήριγμα της ζωής της και καμάρι της μπροστά σ' όλον τον άλλο κόσμο. Και αχ, δεν έφτυγε ούτε αυτός. Δεν ήταν φυσικά η κακοσύνη μέσα στο στήθι του. Οι περίστασες, οι δυστυχίε τον είχαν αλλάξει. Κουναρημένο καθώς ήταν σε ιδέες νοικοκυρίσχες, δεν μπορούσε με μιας να συνηθίσει στο σκληρό ξεπεσμό, αλλά με όλην του τη δύναμη αντιστεκότουν και αυτή την πρώτη μέρα που αναγκάστηκε να πιάσει έργο ξένο στα χέρια του, ήταν τόσο σκληρή γι' αυτόν ναι, η αλλαγή, που σε μια στιγμή ο θυμό του εξέσπασε απάνω τη. Δεν έφταιγε. Μα δεν θα μετάνιωνε. Ποιο ξέρει, και αυτιάστηκε πάλι με μια αναλαργινή ελπίδα πω θα άκουε τα αποθητά πατήματά του και πρόσμενε ακίνητη. Και όταν είδε πω όλα ήταν του κάκου και πάλι τότε μέσα στη νέα της καρδιά καινούρια παντοχή εφώτισε. Εξεσκεπάστηκε και στη μικρή τρεμάμενη λάμψη του καντιλιού εκείταζε η ίδια το κορμί της. Τα μαρμαρένια της στα πλούσια τα στήθη, τα ξανθά μαλλιά της που εχινόνταν στους νόμους της σαν ποταμός χρυσός και από την κορφή ως τα πόδια όλα τα αρμονικά της σουσούμια όλο το μέστομα της νιώτης. Και σκέφτηκε «Δεν είναι άξιο της αγάπης του αυτό το κορμί μου και μπορεί να λησμονήσει τέλεια την τόση μου αγάπη. Μπορεί αλήθεια να μην γνιαστεί για τη ζωή μου και να είμαι για πάντα ολότελα ξένη για εκείνον». Και πάλι όμως μαύρες ιδέες εισκοτήνιασαν το νου της. «Ω, κι αν εξαναρχότουν, κι αν την αγκάλιαζε, κι αν την περιείσφυγε με τα δυνατά του τα μπράτσα, με την αγάπη την πρώτη, πού θα βρισκότουν πλιά» και η χαμένη αρμονία, αφού εμπόρεσε μία στιγμή να την αρνηθεί σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής, αδιάφορο αν αποφτέξιμό του ή όχι, ενώ τότε είχε μάλιστα το χρέος να αγωνιστεί και να νικήσει κάθε ενάντιο. Μα ήταν δεμένη για πάντα με εκείνον. «Ω, το ψωμί, το ψωμί», είπε φοβισμένη. Και απάντησε του εαυτού της «Όχι, δεν θα τις έλειπε μήτε εκείνο». Παλκαρίσια το πρωί θα επήγαινε να γυρέψει εργασία. Θα τα επατούσε τα παλιά τα συνήθεια. Περήφανοι θα εφανερωνόταν μπροστά σ' όλους τους ανθρώπους, γιατί τα χέρια της εμπορούσαν να τη ζήσουν και θα τον επρόσμενε. Κι ας μην ερχότουν, αν δεν ήθελε, ή και στο ύστερο ας την απαρατούσε για πάντα. Για πάντα. Και η μεγάλη της η αγάπη ξάφνου εξύπνησε τρομερή, τρυφερή, απέραντη μέσα στην καρδιά της γυναικός που είχε δοκιμάσει τα φλογερά αγκαλιάσματα και θυμήθηκε τα πλατιά του τα στήθη όπου κάθε νύχτα ακουμπούσε το ξανθό της κεφάλι. Τον ήθελε, τον ήθελε δικό της, μόνο δικό της και ήταν τρομερό τυράγνιο για εκείνην η ιδέα πως μία άλλη μπορούσε να τη τον πάρει για το χρήμα. Όχι, τα χέρια του δεν τα έχει ανάγκη για να τη ζήσουν. Την εζούσαν τα δικά της. Μα η αγάπη του της ήταν τώρα τόσο χρειαστή, όσο και το ίδιο της το αίμα που τάκουε άκουε μέσα της να βράζει. Όχι, δεν θα της τον έπαιρνε καμία. Δεν θα άφηνε. Τι επίραζε αν επουλιώτουν το χρεωμένο παλάτι, που κάτω από τη σκέπη του τώρα όλη νύχτα εδερνότουν. Η καλοτυχία δεν διαλέει μοναχά τα ψηλά τα σπίτια, δεν περπατεί μόνο ανάμεσα σ' αρχόντους και σε πλούσιους, ας εχανότουν το σπίτι. Ό,τι θα εκέρδιζαν κι οι δυο τους, θα ήταν αρκετό για να ζήσουν, αφού, όπως του είχε πει, είχαν νιώτη, δύναμη, υγεία και, αχ, την αγάπη. Ας ξαναρχόντουν μονάχα. Και αυτιάστηκε πάλι τα πατήματα ενού διαβάτη στο δρόμο. Και από τη βιάση του βηματισμού, εκατάλαβε πως ήταν ο φαναράς, που εσβιούσε του καντουνιού το φανάρι. «Θα φέξει σε λίγο», είπε παρηγορημένη και κοίταξε τ' άλλο το μισό του κρεβατιού που ήταν άδειο και εδάκρισε. Μα τώρα η καρδιά της είχε ησυχάσει. Μέσα σε όλη την ταραχή της νυχτός είχε αποφασίσει και με καινούργια δύναμη αντιμετώπιζε πάλι τον αγώνα της ζωής και με καινούργιες ελπίδες ετοιμαζό του να ζήσει. «Ω», είπε, ενώ εσηκονότουν. Ο άντρα τη, έπειτα από τις πρώτες μέρες, θα συνήθιζε τη θέση του. Θα συνήθιζε να μην τρέπεται την ξένη δουλειά και θα τις εξαναρχότουν τέτοιο όπως τον είχε πρωτογνωρίσει το βράδυ που αναθεμάτιζε τα πλούτη. Και το έκαμε. Αρματώθηκε με υπομονή, με καρτερία, με ελπίδα και το ίδιο το πρωί εζήτησε δουλειά στο εργοστάσιο που εγνώριζε, όπου εδούλευε πάντα η μάνα τη. Και αυτό το τόλμημά τη, που εκαταφρονούσε του πατροπαράδοτους και παράλογους θεσμού, τη εφάνηκε πολύ ευκολότερο από ό,τι το φανταζόταν. Κι ούτε ένα χίλι δεν βρέθηκε να την κατακρίνει για τούτο. Ήταν φτωχιά και έπρεπε να δουλέψει. Και τώρα επερνούσαν οι μέρες της ήσυχα. Μα ο Ανδρέας δεν ερχότουν. Μόνο από τον μπάρμπα που τον έβλεπε κάπου κάπου, γιατί τώρα κι αυτό έλειπε όλη μέρα. Εμάθαινε πω ο άντρα τη εδούλευε γιορτή καματερή στη θάλασσα, και πω μόνο ερχότουν στη χώρα κάθε αυγή με τη βάρκα για να φέρνει στην αγορά τα ψάρια. Μα ο Σπύρο πονηρά να της είπε και ένα λόγο για του σκοπού του. Είχαν λέω περνά οι μέρε, κι αυτοί ολομόνα χεργαζότου μα η δοκιμασία την είχε σκληρήνει και η καρδιά της είχε μεγαλώσει. Τώρα εγνώριζε καλύτερα τον κόσμο και τώρα ήξερε όλο το προάστιο πως οι ξίδες είχαν φτωχήνει πια, πως άντρε και γυναίκες σπίτι τους έπρεπε να ξαναδουλεύουν για να ζήσουν και ήξερε κιόλας πως την Κυριακή θα τους έβαζαν το πατρικό τους παλατάκι στη δημοπρασία. Και αυτό το είχε ακούσει η Κυρίνη μα τώρα δεν απελπιζόταν. Έπρεπε να υποταχθεί στη μοίρα και ήταν παρέτοιμη να νοικιάσει ένα χαμόγι και να περιμένει αμόλευτη και τίμια τον άντρα τη, αν αλλούθε δεν ερχότουν βοήθεια καμία. Είχε πάντα μία ελπίδα. Η καρδιά τη τη στόλεγε πω η μάνα δεν θα την άφηνε στο ύστερο να χαθεί. Και αληθινά την Παρασκευή το βράδυ, όταν είχε σχολάσει από το εργοστάσιο η κυρία Επιστήμη, ήρθε και τη βρήκε στην κρεβατοκάμαρά τη, όπου συνήθιζε να κάθεται όλο το βράδυ. Είχε κατεβασμένο χαμηλά το μαντίλι τη και τα μάτια τη δεν εφαινόταν καθόλου, γιατί δεν τα φώτιζε η τρεμάμενη φλόγα του λιχναριού που έπαιζε απάνω στα άλλα τη τα πιθέματα. Η Ειρήνη είχε σηκωθεί ακούγοντα το βήμα τη και μία στιγμή οι δύο γυναίκε είχαν σταθεί σιωπηλέ, σαν να εφοβούνταν η μία την άλλη σαν να εφοβούνταν τα πικρά τα λόγια που είχαν να πούν η μία της άλλης. Και απέκει ολομεμιάς, η αγάπη ενίκησε. Η κόρη ερίχτηκε στην αγκαλιά της μάνας και τα δάκρυα έτρεξαν ποτάμι από τα μάτια τους και τεσισήγασαν συσύχασαν και τότες εφιλήθηκαν. «Δυστυχισμένη», τη είπε η μάνα κλαίοντας. Της απάντησε με έναν αφιλητό που της ετείναξε το στήθι και έπειτα της είπε τι να κάμω, μάνα. Ό,τι έκαμε, έκαμε, τη αποκρίθηκε αφήνοντά την και ξεσκεπάζοντα το κεφάλι τη. Άλλο από ό,τι έκαμε, δεν είχε να κάνει. αλλά ει δούμε αν μπορεί να βρεθεί διόρθωση. Την άκουε με προσοχή και σφούγγισε τα μάτια τη. Θα ετελειώναν τάχα τώρα τα δεινά και θα ερχότουν τέλος η δίκαιη ανταμοιβή της αρετής της. «Το ξέρεις», Ξανά είπε η μάνα καθίζοντας μπρος στο τραπέζι και ησυχασμένη τώρα. «Το ξέρεις πως την Κυριακή σας πουλούνε το σπίτι» «Το ξέρω» «Μα ας πάει το έρημο» «Τι τα θέλω τα χριωμένα παλάτια» «Αυτό του σε κατέστρεψε» «Μη βιάζεσαι» τη είπε η μάνα που ολοένα το βλέμμα της εζωντάνευε «Αυτό που λες δεν είναι το σωστό» «Τα αγαπάει και εκείνο στο πατρικό του το σπίτι» «Και σε μία στιγμή επρόσθεσε πικρά σαπαράτησε, παράτησε, ε. Δουλεύει στα ψάρια, αποκρίθηκε ντροπιασμένη, λέγοντα ναι, με το κεφάλι μονάχα. Και δεν θα έρθει. Δεν ξέρω, δεν μου είπε. Άκουσε, τη είπε σκεφτική. Θα πάω αύριο να τον έβρω στη χώρα, την ώρα που φέρνει τα ψάρια, και θα του μιλήσω. Δεν θέλω να το χάσετε το σπίτι. Α τα πάρει τα εξακόσια που εγύρεψε. Μάσε στεφανώσει. Ω μάνα, είπε ξαναδακρίζοντας από ευγνωμοσύνη. «Είσαι καλή, μα κι εγώ δεν έφτεξα. Τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι από χεριού μου». «Ότι έκαμες, έκαμες», της απάντησε κλειώντας αγάλη αγάλη τα μάτια, σαν να θέλει να ξεφύγει μια άσκημη εικόνα που εκείνη τη στιγμή της περνούσε μπροστά τη. Μα τώρα πάλι η κόρη της έλεγε «Μόνο ποιος ξέρει αυχαριστηθεί με αυτά». Εδώ το ύστερο βράδυ μιλούσανε για χίλια, για χιλιάδες, ξέρω κι εγώ για πόσα. Και πού να βρεθούν αυτά που θέλει καημένη μάνα. Του δοκίθηκε να σας γδάρει. Τέτοιος δεν είναι, τη είπε με σοβαρό ύφο. Όλα τα κάνει για να μου ανοίξει το πουγγί μου και να πάρει όσα εγύρεψε. Θα έρθει πάλι στην αγκαλιά σου, καλός, όπως ήταν και πρώτα. Μην απολπίζεσαι. Θα κερδίσει το σπίτι του. Για τα άλλα τα παιδιά τα καημένα θα δουλέψω όσο κι αν μπορώ. Και ας τους αφήσω καθενού λιγότερα. Θα τους γλιτώσω τουλάχιστον την τιμή του σπιτιού τους. «Ω μάνα», τη εφώναξε ευχαριστώντα με σιγαλή φωνή. «Πόσο σε πίκρανα και τον καλό μου τον πατέρα». «Ο καημένο ο μεθύστακας δεν πίνει τώρα στα ξιά. Η λύπη του είναι μεγάλη. Τον επαρηγοράω όπως μπορώ και εκείνονε θα σου δίνε και την ψυχή του. «Αχ», είπε πάλι η Ρήνη, «να μην ήμουνα τουλάχιστον έγκια». «Ως κι αυτό», είπε η μάνα, «είναι καβαλάρης αυτός και εμεί πεζή. Από την αρχή αυτό ήτανε το σχέδιό του. Φοβερά μας την έπαιξε». Και σαν μετανιωμένη, ξακολούθησε έπειτα από μια στιγμή. «Μα κάνω πολύ κακά να σου τον εκακολογάω. Η τύχη τα έφερε έτσι. Όπως κι αν είναι, αυτό είναι ο δικό σου. Μαζί του θα ζήσει. Έχε τόνε με τα καλά και ευχαρίστα τον όσο μπορεί. Έχε την ευχή μου. Και οι δύο γυναίκε εσηκωθήκαν και αγκαλιαστήκαν πάλι. Η κυρία Επιστήμη εκουκούλωσε έπειτα το πρόσωπό τη και μαλαφρωμένη καρδιά εκατέβηκε από το σπίτι του Ανδρέα με την απόφαση να διορθώσει τα πάντα. Ήτανε οχτώ η ώρα της αυγής η χαρακτηριστική και όμορφη πλατεία της σπηλιά ήταν γεωμάτι κόσμο. Εμπόρους που έκαναν τις δουλειές τους, βαστάζους που εκουβαλούσαν τσουβάλια και βαρέλια, κάρα, που άλλα τα σέρναν άλογα, άλλα ανθρώποι, φορτωμένα δέρματα, σακιά, σανίδες, βαρέλια, κάσες ή και άδεια, επιγενοερχόνταν, κάνοντας μεγάλον πάταγο, που ενωνόντουν με τη βαβούρα των ανθρώπων. Στα μαρμαρένια σκαλοπάτια της αγοράς ή του Μαρκά, όπω την λένε οι κορφιάτε, εκείνη την ώρα ανεβοκατέβαιναν καλοντημένο κόσμο. Παλαιοί αρχόντι, νιόπλουτοι, εμπόροι, γιατροί, δικηγόροι. Ήταν η τουμαρκα μαρκα οπω την λενε οι κορφιατε εκεινη την ωρα ανεβοκατεβαιναν καλοντημενο κοσμο παλαιοι αρχοντι νιοπλουτοι εμποροι γιατροι δικηγοροι ηταν η ωρα που οι καλοστεκάμενοι εψώνιζαν. Μέσα, κάτω από ένα πλατή πλακόστρο το περιστήλιο, επουλούσαν κρέατα και ψάρια και κάτω από τη γυαλοσκέπαστη αυλή λάχανα, οπορικά και σπάνια λουλούδια. Οι φωνέ των πουλιτάδων αντιχούσαν από όλα τα μέρη. Οι ψαράδε πίσω από το πέτρινο πλακόστρο το πεζούλι, που ετρογύριζε γύρω-γύρω το περιστήλιο, ψηλότερο και σκεπασμένο με ξύλο, εκεί που ήταν τα κρέατα, που εκρεμόνταν κόκκινα και κίτρινα κομμάτια, μικρά και μεγάλα, από σιδερένια αγκίστρια, επενούσαν φωνάζοντα τα ψάρια του, που κάποια, κόκκινα, μαυριδερνά ή ασημένια, ελαχταρούσαν ακόμα ψοφώντας απάνω στις πλάκες, άλλα είχαν τσιρώσει και ήταν γυρτά σαν δοξάρια και άλλα τέλος ήταν μαλακά, χτυπημένα στα δίχτυα και ψόφια από πολλές ώρες. «Πενήντα λεφτά τα ψάρια, πενήντα οι ανεμότρατα, πέντε δεκάρες», έλεγε μια όμορφη μεταλλική φωνή. Και στον ίδιο καιρό ο λαχανάς τραγουδιστά επρόσφερνε το είδο του, ραντίζοντα τα πράσινα χόρτα που ήταν απλωμένα στην αυλή πάνω σε ξύλινα κατηφορητά κρεβάτια. Σέσκλα, σέλινα, πετροσέλινα, συνάπια, σπανάκια, πάρτε, πάρτε. Και παρέκει ένα άλλο σε πουλούσε τα οπορικά του, που ήταν απλωμένα και εκείνα στα ίδια ξύλινα κρεβάτια, μέσα σε κανίστρια και κοφίνια. Χρυσά πορτοκάλια και κινέτα, κίτρινα λεμόνια, φρούτα ξερά, και φώναζε ως και εκείνο με βραχνιασμένη φωνή, «Πάρτε, πάρτε, γλυκά νεράτζια, λεμόνια, κινέτα». Κι όλες αυτές οι φωνές ανακατεύονταν με τους μονότονους χτύπους της μαχαίρας των χασάπιδων, που στις ψηλές τους τες εξέδρες, σιωπηλοί εκείνοι, ελιάνιζαν τα κρέατα χαμογελώντας στους μουστερίδες τους και με τη βοή των ανθρώπων που εμιλούσαν αναμεταξύ τους και που επαζάριαζαν ό,τι εψώνιζαν. Οι ψαράδες εγνώριζαν όλον τον κόσμο. «Κόντε μου, έκραζαν έναν ψηλό, λιγνό, μισόκοπον άντρα που βιαστικό σε περνούσε. «Κόπιασε, σου έχω ψάρι για το τραπέζι σου». «Γιατρέ, κόπιασε, ψυχάρι μου, σου έχω ό,τι θέλεις». Μια βαριά μυρωδιά από ψαρίλα, από νοπά κρέατα, από σάπια λαχανικά εφούντωνε όλον τον αέρα, μα κανένας δεν την επρόσεχε. Όλοι όσοι εψώνιζαν, εγνωριζόνταν συνατή του, γιατί κάθε μέρα ευλεπόνταν και χαιρετιόνταν με βγένεια. Η σπάνη από τους λίγους παλαιός αρχόντους που απόμνησκαν ακόμα, με αδερφικά χαιρέτια συνατή σε ιταλική γλώσσα, οι νιόπλουτοι και οι έμποροι περήφανοι και καλοντημένοι εκείταζαν πρώτα κατάματα και επρόσμεναν το χαιρετισμό. Οι γιατροί και οι δικηγόροι, καθένας με ξεχωριστό τρόπο, σύμφωνα με το χαρακτήρα τους, με τα συμφέροντά τους και με τις ιδέες τους. Και όλον αυτόν τον κόσμο τον ακολουθούσε κάθε άνθρωπο και ένα παιδί 12 ως 14 χρονό. Ξυπόλυτο, κακοντημένο με σκούφο ή με ψάθος στο κεφάλι, με ένα κοφίνι κρεμασμένο στο χέρι όταν εψώνιζαν, περνασμένο από το λαιμό και πισόπλατα όταν έμπαιναν στην αγορά, ψηλά απάνω στο κεφάλι όταν έφευγαν. Ένας παλαιός άρχοντας, ένας γέρος, ψηλό, ωραίος, ασπρογένης και μέτρη αντιμένος, εσεριάνιζε όπως το έκανε κάθε μέρα, στο περιστήλιο, ανάμεσα στον κόσμο που τον ήξερε, με τον υπασπιστή του. Έναν άλλον ηλικιωμένο άνθρωπο, πιο παχύ, πιο μικρό, με πιο μεγάλα και πιο άσπρα γένια, πιο προστιχότερα αντιμένων, και που επερπατούσε στο πλάι του με τα χέρια στι τσέπε, κρατώντα από μέσα από τη μία τσέπη του ορθό το χοντρό του μπαστούνι, σαν η αξιωματική το σπαθί του. Από χρόνια και οι δυο του ερχόνταν αυτή την ώρα στην αγορά, για να βλέπουν τι εψώνιζε ο κάθε για το σπίτι του. Εμιλούσαν Ιταλικά μεταξύ του και καθώ εδιάβαιναν, άκουσαν έναν έμπορο να παζαρεύει περήφανα ένα ακριβό ψάρι. Τρώει καλά αυτό, είπε ο Άρχοντα, το σύντροφό του. Είναι καταχρεοκοπημένο, του απάντησε ο υπασπιστή, και σηκώθηκε στι μύτε των ποδιών για να ειδεί τι είχε ψωνίσει κάποιο που επερνούσε του και που του είχε χαιρετήσει. Αλήθεια έκαμε ο Άρχοντα, ενώ εκαλημέριζε χαμογελώντα έναν πλούσιο που, ως έλεγαν, είχε πέντε εκατομμύρια και που εδιάλεγε πάντα τα φτηνότερα πράγματα για το σπίτι του, κλαίοντα τη φτώχεια του, την πολυτεκνία του και ζητώντα χάρισμα ένα ψαρούλι από τον πουλητή του. Δεν τρέπεται, και έχει τόσο βιό, είπε ο Άρχοντα. Έγνια σου και μάζευε κάθε μέρα βρισχέ από του ψαράδε. Αυτή τη στιγμή Ήρθε στην αγορά και ο Ανδρέα. Τον ακολουθούσαν δυο βαστάζοι που βιαστικοί ερχόνταν κατόπιν του, φέρνοντα στο κεφάλι μεγάλα στρογγυλά κοφίνια παρόμοια σε δίσκους πλεχτού, γιομάτου ψάρια, βαστώντα στα δόντια το καπέλο του και κρατώντα σε ισορροπία το φόρτωμά του με τα δυο του χέρια. Ευημάτιζαν με λυγισμένα γόνατα σαν να εχώρευαν, ξυπόλοιτοι και ξεμανίκωτοι. Μπροστά στου ψαρολόγου εξεβοήθησαν. Και τώρα οι τρεις τους τα ράδιαζαν, είδος είδος, σελίδες σελίδες απάνω στις πλάκες, ενώ οι πουλιτάδες αρχίζαν να φωνάζουν τα παζάρια τους. «Τα μπαρμπούνια η μπακαλάρι της ανεμότρατας τέσσερις δεκάρες». Ήταν ψάρι πολύ στην αγορά και επιγενοερχόνταν ο κόσμος και όλο εσεριάνιζε ανάμεσα στους ανθρώπους ο παλαιός ο άρχοντας κουβεντιάζοντας ιταλικά με τον υπασπιστή του. «Και να σου τώρα», ήρθε στην αγορά και η Επιστήμη. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή της που έμπαινε εκεί μέσα. Ψηλή, λιγνή, λιγερή, με ζαρωμένο πρόσωπο, αχνή λίγο, με ένα μαύρο μαντήλι στο κεφάλι. Τα ζωερά της στα μάτια, που ήταν ακόμα νέα, επρόδυναν την ανησυχία τους και κοίταζαν τριγύρω αναζητώντας τον Ανδρέα, που ανυποψίαστος ακολουθούσε το έργο του. Όταν τον είδε τέλος, επροχώρησε προς απάνω του. Εκαλημέρισε χαμηλόφωνα όλους και του είπε «Θα σου μιλήσω». «Δεν αδειάζω τώρα», της αποκρίθηκε μπερδεμένο και με ανυπομονησία. «Το βλέπεις». Και με μία χειρονομία της έδειξε τον εαυτό του σαν να θέλε να της υπεί πως ανήτουν εκεί αυτήν την ώρα ξυπόλυτο με ανασκουμπωμένα ως το γόνα τα βρακιά χωρίς γιακέτα, ξεμανίκοτο, της το χρωστούσε εκείνης μονάχα. «Για το καλό σου, για το καλό σου ήρθα», του απάντησε πειραγμένη και δαγκάνοντας το ξεθοριασμένο της χείλη. «Για το καλό σας». Τώρα της αποκρενότουν ο Μπάρμπας, που ήταν ένας από εκείνους που είχαν φέρει τα ψάρια. «Σου μίλησε, συμπεθέρα, πως δεν αδειάζουμε τώρα. Κόπιασε την ευκή του Θεού και μιλείς μια άλλη βολά. Είναι τόπος εδώ για κουβέντε. Τον αγριοκοίταξε με θυμό και του είπε του δίνεις πάντα τσι καλές Μερικοί άνθρωποι, διαβαίνοντα του, εκείταξαν κοίταξαν περίεργοι, μα οι ψαράδε ακολουθούσαν το θέλημά του. Πάμε να σου πω, ξανά πει η κυρία Επιστήμη στενοχωρημένη. Να πουλήσω το ψάρι, έτσι με καταντήσατε. Κάμε, Μωρέ Ανδρέα, είπε ο μπάρμπα, τη δουλειά σου, στο Θεό σου, και άφησε την να λέει. Δεν θα είναι καλά αυτή η καημένη γυναίκα. Μωρέ μπελιάσε σήμερα. Καλά, είπε η γυναίκα κουνώντα το κεφάλι, σαν να φοβέριζε. «Θα μιλήσω εδώ κι ας μας ακούνε». Κάποιοι πρόσεξαν. Ο άρχοντας με το σύντροφό του από μακριά εστάθηκαν να ακούσουν. «Αύριο πουλιέται το σπίτι σου», του ξανάπιστε ενοχωρημένη. «Καλύτερα», αποκρίθηκε πισμωμένος και σταυρώνοντας τα χέρια του. «Έτσι θα πάρεις τη θυγατέρα σου ο πίσω κι εγώ θα είμαι ελεύθερος». «Αφόντις την απάτησες», του ξαναπιστε ενοχωρημενη καλυτερα αποκριθηκε πισμωμένο και σταυρωνοντας τα χερια του ετσι θα παρεις τη ενώ το αίμα ανέβαινε στα μάγουλά της από θυμό και ντροπή έχεις καρδιά να το λες. Άκου. Σου φέρα τα 600 για να το ξαγοράσεις. Όσα μου ζήτησες, σου τα δίνω. Τι μια μιλή γυναίκα, είπαν με συμπάθεια κάμποσα στόματα τριγύρω της. Μα τώρα ο Μπάρμπας αποκρενόταν. Σου μίλησε πως εδώ δεν είναι η ώρα για κουβέντε. Όλα αυτά που λες είναι άγια και καλά, μα δεν είναι για εδώ νοικοκυρά μου. Κόπιασε στο καλό και τα ματαλέμε. Μα η κυρία επιστήμη δεν εσάλευε. Στάφερα, του ξανάπε. Τα οβολά σου δεν τα θέλουμε, είπε ο μπάρμπα. Α τα σε τότε. Βάσταξε τα ίδια που σου χρειάζονται. Και βάσταξε και τη θεατέρα σου. Εβήκαμε αλλού καλύτερα. Το σπίτι ασπάει πάει στο διάολο. Κάνουμε άλλο. Ναι, είπε ο Ανδρέας. Τι να πρωτοκάμω με τα εξακόσα. Δεν βλέπεις τα κατάντια μου. Δεν έχω άλλα, του αποκρίθηκε με μουγγή φωνή, γρικώντα να βράζει το αίμα στην καρδιά τη. Δεν την παίρνω. Ευρύ καλού τα τρίδιπλα. Ω, αν μη είχε θελήσει εμένα, είπε ο Αντώνη, που ήταν ο άλλο βαστάζο, εγώ αυτήν ναι ήθελα, όχι τα χρήματά τη. Μα πού να τολμήσω να τσιτοπώ. Τώρα η κυρία Επιστήμη έτρεμε. Τα μάτια τη ελαμπύρησαν. Το μαντίλι του κεφαλιού τη εγλίστρησε στι πλάτε. Η άτιμη, εσυλογίστηκε. Θέλουν να μα γδάρουνε. Αλλιώ την παρατάει για να πάρει τα περισσότερα ή άτιμη. Και κάτι την έσπρωχνε να ριχτεί απάνω τους και να τους βγάλει τα μάτια με το δάχτυλο, να τους ξεσκίσει με τα νύχια και με το στόμα και επιθυμούσε τώρα να έχει χέρια διπλά, δύο στόματα, να είναι αυτοί οι ίδια δύο ανθρώποι για να τους αδράξει και τους δύο την ίδια στιγμή και να τους κακοποιήσει όπως τους έπρεπε. Το δολερό τον μπάρμπα και τον άτιμο άνθρωπο που τη είχε καταστρέψει τη θυγατέρα. Μου τη στέρνει, του πεβραχνά, να γεννήσει σπίτι μου. Δεν τη θέλουμε. Έσωσε, την αντίσκοψε ο μπάρμπα. Άδικο, άδικο, είπαν κάποιοι που τώρα ακολουθούσαν περίεργη τη συνομιλία. Να γεννήσει σπίτι μου, τσουμούλου σου, του φώναξε η γυναίκα παίρνοντα θάρρο από την προστασία του κόσμου, που ολοένα περισσότερο του στρογύριζε. Έτσι το έκαμε και ο ψόφιο ο πατέρα σου. Γι' αυτό επήγατε και καλά. Ο Ανδρέα εθύμωσε και θέλησε να τη σπρώξει κόπιασε στον γέρο το διάολο, τη είπε. Τι έχει αυτή η λάμια, ερώτησε ιταλικά το σύντροφό του ο Άρχοντα, που σταματημένο από μακριά εκείταζε. Μα δεν ξέρω, αποκρίθηκε ο άλλο, σαν να του έλεγε, Αφήσέ με να ακούσω. Δώσε τόπο οργή, είπε ο μπάρμπα. Άμε να φύγει και άφησέ με να κάνω εγώ, Μωρέ, για να γλιτώσουμε σήμερα. Ο Ανδρέα ήταν έτοιμο να ακολουθήσει την ορμήνια του, μα πεισμωμένο καθώ ήταν, ή θέλησε ακόμη να την πειράξει. Ούτε όλο το βιό των κορφών ένα τσιδόκης δεν την επέρνω. Και η γυναίκα τώρα εκατάλαβε πως αληθινά της έφευγε και συλλογίστηκε πως η θυγατέρα της ήταν χαμένη και πως απόμνησκε στην τροπή το σπίτι της. Οι δοκιμασίες, ο ξεπεσμός είχαν σκληρύνει την καρδιά του Ανδρέα, τον είχαν σπρώξει στην ατιμία και το βλέπε. Το έχει αποφασίσει τώρα για να διορθώσει τη θέση του, να πάρει την άλλη την πλούσια και να παρατήσει για πάντα τη ειρήνη. Έπρεπε να τον αφήσει ατιμόρυτος να φύγει από μπρό τη. Τα μάτια της μάνας άστραψαν. Ερίχτηκε προς τον Ανδρέα και τον άδραξε από τον ώμο και τον εκρατούσε δυνατά, σφίγγοντας όσο εμπόριο το χέρι της. «Έλα στο νου σου», του απελπισμένα, Ως το ύστερο θα επιμείνει στην ατιμία. Δεν μπορώ να σου δόκω περισσότερα» ο Ανδρέας την εσκούντησε πασκίζοντας να ελευθερωθεί. Και εκείνη τότε εκατάλαβε που η δύναμή της είχε μεγαλώσει. Η καρδιά της της έλεγε πως εμπορούσε να τα βάλει και με δέκα σαν τον Ανδρέα κι ας ήταν άντρε και δυνατή κι αυτή η γυναίκα. Εκοίταξε ολόγυρά τη τον κόσμο και κατάλαβε πως όλοι τη θορούσαν με συμπάθεια. Και καθώς εκοίταζε γύρω της, το βλέμμα της έπεσε απάνω σε ένα μικρό μαχαίρι που το είχαν εκεί οι ψαράδε για να ξελεπίζουν τα αγκαθερά τα ψάρια και ενώ ο Ανδρέα που όλο ετοιναζόταν για να τη φύγει, τη ξανά λέγε θυμωμένο τώρα και εκείνο. Σούπα που δεν την παίρνω, τι άλλο θέλει. Η γυναίκα, χωρί να ξέρει καθ' αυτό τι κάνει, άδραξε ξάφνου το μαχαίρι πάνω θα από τι ογρέστε πλάκε και κλειώντα τα μάτια τη για να μην βλέπει το έγκλημα, του κατάφερε μια μαχαιριά που τον επίτυχε στο μπράτσο. Ο κόσμος εμπήκε στη μέση και τους ξεχώρισαν. Έμα έτρεξε από την πληγή. Η κυρία Επιστήμη εκοίταξε περίτρομη σαν κουτί το ματωμένο λεπίδι και με φρίκι το πέταξε κατά γης. Ο θυμό τη είχε πέσει όλο με και στην καρδιά τη ευκαιότουν να είναι ελαφριά η πληγή που του είχε κάνει. Και ευχαριστήθηκε όταν άκουσε να λένε οι ανθρώποι που είχαν περιτρογυρίσει τον Ανδρέα και που του εκοίταζαν τον πράτσο. Δεν είναι τίποτα, το μαχαίρι δεν εμπήκε βαθιά. Ήταν κίτρινη από τη σύγχυσή της. Δύο αστυνομικοί τη είχαν πιάσει τα χέρια. Καλά τούκαμε, εφώναζε ο κόσμο. Τρομερό πράγμα, εφώναξε ο Άρχοντα Ιταλικά στον υπασπιστή του. Πώ εκαταντηθήκαμε, Αφέντη, του αποκρίθηκε Ιταλικά πάλι ο πλούσιο που αγόραζε τα φτηνότερα ψάρια και που είχε βρεθεί σημά του και ευιαζόταν τώρα να φύγει γιατί εφοβόταν. Αχ, καημένη Αγγλία! Τότε δεν είχαμε τέτοια πανηγύρια είπε ελληνικά ο ακόλουθος του αρχόντου. Τώρα, η δυστυχισμένη νοικοκυρά εδάκριζε. Αναμετριώτουν με θλίψη τα αποτελέσματα. Η κοπέλα της παρατημένη για πάντα. Αυτή η ίδια στη φυλακή για μήνες, ίσως για χρόνια το σπίτι της έρημο. Τα παιδιά της σαν ορφανά στα χέρια του αδύνατου ταντρός της. Και οι κοπέλες της, μάλιστα τα δύο θεριά που άξεναν μέρα με την ημέρα και πρώτα πρώτα η δεύτερη, που ήταν μεγάλη αρκετά και που μπορούσε να κάνει τα ίδια. Οι αστυνομικοί την ετραβούσαν ωστόσο για να την πάρουν, και η δυστυχισμένη εκοίταξε μία στιγμή τον Ανδρέα που τον τώρα το γλιτωμό του και του είπε παρακαλεστικά: Μη μου χάσει το σπίτι μου, πάρ το κλειδί του κομμού και σύρε να σου τα δω και όλα όσα έχω άντρα μου. Στην τράπεζα είναι βαλμένα στο όνομά του. Όλα, όλα. Μόνο διαφέντεψέ με στο δικαστήριο ανάθεμάτα τα τάλαρα. Έτσι ναι, είπε ο μπάρμπα με ένα χαμόγελο. Τουλάχιστο τη μαχαιριά την πλερώνει. Δεν έχω τίποτα, είπε ο Λαβωμένος και τα μάτια του άστραψαν. Δεν θα είμαι άλλο φτωχό, αφήστε με, θα πάω να την εστεφανώσω. Και ένα ψαρά που εστεκότουν πίσω από τα ψάρια του, ένα γέρο δυνατό, μεγάλο και κόκκινο, ο μοναχός που εφορούσε ακόμα άσπρη βράκα και θέση, εφώναξε με περηφάνεια. «Μωρέ χαλάλι σα, μωρέ κάθε μέρα και παλικαριέ εδώ κάτω στο μαρκά. Τσι προάλλε ο ένα σκότωσε τον κριτή, μωρέ πασαλιψιά. Κι η τρινκούλενα εσήμερα το έδειξε. Τι είπε, ερώτησε ο Άρχοντα τον υπασπιστή του. Η πληγή του Ανδρέα ήταν τυποτένια. Αφού του την έπλυναν και του την έδεσαν σε ένα φαρμακείο, εξεκίνησε τώρα για το προάστιο επήγαινε να ξαναβρει τη Ρήνη, να πάρει τα χρήματα, να πληρώσει τα χρέη του και είχε σκοπό να ετοιμάσει τη χαρά του για την άλλη Κυριακή. Ελευθερωμένο από τη φτώχεια, ξανά τώρα τον εαυτό του. Εγενόταν πάλι άνθρωπο καλό και ξυπνούσε ξανά η αγάπη στην καρδιά του. Στο δρόμο τον εσυχερώνταν όλοι για το γλίτωμα και στο προάστιο, όπου αμέσως είχαν κοινολογηθεί τα πάντα, τον επεριτρογύριζε ο κόσμος και ήθελε να ακούσει από το στόμα του ό,τι είχε συνέβη. Ευχαριστιόνταν όλοι για την έβγαση και του ευκιόνταν ευτυχία. Επήγε στο σπίτι του και μη βρίσκοντας εκεί τη ρήνη, επήγε, χωρίς να χάσει στιγμή, στο σπίτι της πεθεράς του. Εκεί εκλέγαν όλοι, η ρήνη, οι δύο αδερφάδες της και το αγόρι. Την εσήμοζε για να τη φιλήσει. Εκείνη τον εκείταξε με παράπονο σαν να τον ονίδιζε για όλο το φέρσιμό του, μα δεν αντιστάθηκε στο αγκάλιασμα. Θα βρίσκει στο τέλο κάποια γενναιότητα στην καρδιά του. Τη είπε χαρούμενο, σαν να είχε λησμονήσει στη στιγμή ό,τι είχε κάνει τόσε ημέρε. Την Κυριακή στεφανωνόμαστε. Αυτή του χαμογέλασε. Και πάει η φτώχεια, ξακολούθησε. Τη αφήκαμε γεια. Η μάνα σου εθύμωσε. Με βάρεσε, μα δεν πειράζει. Τα δίνει όλα όσα έχει δεν θα πάρω παρά τα χίλια που χρειάζονται. Εκείνη, εκείταξε πονεμένη τα αδέρφια τη, εκατέβασε το βλέφαρο και δεν το αποκρίθηκε. Γιατί δεν χέρεσε; την ερώτησε. Και αυτή τη στιγμή εμπήκε στο σπίτι ο γέροντα ο Τρίγκουλο. Έτρεμε όλο, αχνό, λιγνός, φοβισμένο, με μάτια που το κρασί από τόσα χρόνια του τα είχε θολώσει. Μα τώρα ήταν ξενέρωτο και δάκρυζε είχε ακούσει τα τελευταία τα λόγια του Ανδρέα και αγκάλιασε με αγάπη τη θηγατέρα του. Και εκεί δεν εμπόρεσε πια να βαστάξει. Ένα αναφιλητό βαρύ βαρύ του ετίναξε τα στήθη και εμούγκρισε για να μην ξεφωνήσει το κλάμα. Και ο Ανδρέας, στενοχωρημένος, εκίταζε τα δύο πλάσματα που αγαπιόνταν, που υπόφερναν εξαιτία του και που τώρα δεν εμιλούσαν. Τέλος, ο πατέρας της είπε, σφίγγοντάς τη στην αγκαλιά του. «Σε δυστύχεψε». Δεν είπε ποιος. Ο νους του ήταν ίσως για τη γυναίκα του. Μα ο Ανδρέας ενόμισε πως τα λόγια τον εχτυπούσαν εκείνον. Κι είπε. «Έφτεξα. Μα τώρα διορθωθήκαν όλα. Την Κυριακή βάζω στεφάνι. Εδώ τα κλειδιά του κομού. Είπε να μου τα δώ και στα χείλια». «Και ξαναγοράζεις» του είπε η Πικρά. Και την αγάπη». «Ω, τι έκαμες» και βάλθηκε να κλαίει. «Την αγάπη» ερώτησε αχνίζοντας. «Και δεν την έχω». «Όχι» του αποκρίθηκε. «Όχι». «Για λίγα χρήματα ήσουν έτοιμος να με πουλήσεις και χωρίς αυτά δεν με έπαιρνες. Πάει τώρα η αγάπη. Επέταξε το πουλί. Θα ξανάρθει», τη απολογήθηκε λυπημένο, στη ζεστή τη φωλιά του. Η ζωή μα θα είναι παράδεισο. Όχι, του είπε. Έπειτα από ό,τι έκαμε, όχι. Κι α αγαπούσα, δεν θα ερχόμουν να μαζί σου. Είμαι δουλεύτρα. Ποιον έχω ανάγκη. Και σε μια στιγμή ξακολούθησε. Γιατί να δικηθούν τα αδέρφια μου. Σε δυστύχεψε, είπε πάλι πικρά ο πατέρα, που τώρα ήταν ξενέρωτος. Γιατί να μην τα δώσει από την αρχή όπως τη τόπα. Ανάθεμάτα τα τάλαρα. Πάμε, είπε ο Ανδρέας. Όχι, του είπε με απόφαση. Εδώ είναι ο χωρισμός μας. Θα πάω σε ξένα μέρη, σε ξένον κόσμο, σ' άλλους τόπους. Θα δουλέψω για μέ και για να κουναρίσω το παιδί που θα γεννηθεί. Θα μου δώσει η μάνα γράμματα για να βρω αλλού εργασία. Θα τα πάρει από τις κυράδες της. Όχι, δεν έρχομαι. Είμαι δουλεύτρα. Ποιον έχω ανάγκη. Και έπειτα από μία στιγμή, σαν να απαντούσε σε κάποια τη σκέψη, εξαναφώναξε. Δεν έρχομαι. Δεν έρχομαι. Ο Ανδρέα την εκοίταξε ξεταστικά και κατάλαβε πω όλα τα λόγια θα ήταν χαμένα. Ανάθεμάτα τα τάλαρα, εφώναξε πάλι απελπισμένο. Πάει η ευτυχία μου και βγήκε στο δρόμο. Ακούσατε το podcast Cosmobook. Την τιμή και το χρήμα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη διάβασε η Κρίνα Δαλακλή. Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Pod, Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.